ξεκινήσαμε από εδώ, γιατί μόλις είδαμε το δώρο σας, ήρθαμε όλα τα κορίτσια εδώ και αρχίσαμε να ζουζουνίζουμε γύρω από το δώρο σας. Πέσαμε πάνω. Πέσαμε πάνω στο δώρο. Γιατί, προσέξτε, εκτός από το 10.000 που κληρώνει την Παρασκευή, θα σας το δίνουμε, δεν κληρώνει, θα σας πω σε λίγο για το 10.000, έχουμε και λέμε 3 συγκλονιστικά παντατή φακαντόρο. Προσέξτε τώρα, κοιτάξτε. Αμέθιστος, με ροζ χρυσό, 18 καράτια, το χρυσό, το ροζ χρυσό. Με αμέθιστο, 0,03 καράτια. Ορίστε, αυτό εδώ πέρα. Κοιτάξτε τώρα ομορφιά, το παντατή της φακαντόρο, κοιτάξτε. Και δεν φαίνεται και το μόφτου στην κάμερα, να το δούμε, να το χαρούμε, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Μαζί 3 κοσμήματα με 3 αρώματα για 3 νικητρίες. Τώρα, αυτό είναι το ένα, το άλλο είναι αυτό που κρατάει το εστελάκι. Μία συγκλονιστική καρδιά, έρχεται και του Αγίου Βαλεντίνου. Παντατίφ σε κίτρινο και λευκό χρυσό, 18 καράτια με διαμάντια 0,5 και λευκό χρυσή αλυσίδα, 14 καρατίων, ορίστε, καταπληκτικό. Μαζί με το τέλειο αρωματάκι αυτό. Λολίτα Λεμπίκα, το οποίο μυρίζει πουδρέ. Είναι πολύ ωραίο άρωμα. Αυτό το συγκλονιστικό επίσης άρωμα της Paco Rabanne, το Lady Million, για να τον αποπλανήσετε για το Αγίου Βαλεντίνου. Και εσύ τι κρατάς, Λενιάκη μου, τι ωραίο είναι. Μια καρδιά κρατάω κι εγώ, εντυπωσιακή, η οποία είναι σε κίτρινο λί και λευκό χρυσό, 18 καρατίων, με διαμάντια. Πάρα πολύ ωραία. Και ένα καταπληκτικό άρωμα Gucci, το Flora. Προσέξτε όμως, εκτός από τα 3 δώρα, έχουμε και 10.000 ευρώ μετρητά, τα οποία τα δίνουμε αυτή την Παρασκευή. Αυτή την Παρασκευή. Αυτή την Παρασκευή δίνουμε τα 10.000 ευρώ μετρητά, 90-11-51-51-51, 90-11-51-51-51. Φακαντόρο ή pavlaaromata.com η χορηγή. Και την ερχόμενη Παρασκευή είναι και ο κύριος Νικολαίδης μας, που θα κάνει τη δεύτερη του εκπομπή, γιατί την Παρασκευή έκανε την πρεμιέρα του. Πού την κάνατε την πρεμιέρα σας, κύριε Νικολαίδη μας, πού την κάνατε? Εκπομπή φωτογραφίας, πού την κάνατε την πρεμιέρα σας? Ευχαριστώ πολύ, Τατιάνα, που λες για την πρεμιέρα μας. Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει στο ιντερνετικό κανάλι του Star, που μας φιλοξενεί, το αγαπημένο Star. Και κάνουμε την εκπομπή μας για τη φωτογραφία, Photomaniacs. 7 παρατέταρτο με 8 παρατέταρτο. Θέλουμε όλους να βλέπουν την εκπομπή. Και πάμε ένα χειροκρότημα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ήδωλο. Λοιπόν. Γράφεις πάρα πολύ. Γράφεις τέλεια. Πάνελ, αν βγάλεις το γυαλί και βάλεις σακάκι και μπλε πουκάμισο, κάποιον μου θυμίζεις. Το έγινε πραγματικότητα. Βαρουφάκης, Βαρουφάκης. Όχι, Άντε, όχι. Είπαμε, τον αγαπάμε. Λοιπόν, τώρα θα αλλάξουμε τώρα λίγο το κλίμα, γιατί ξεκινήσαμε με πολύ χαρά. Θέλω να σας πω το εξής. Υπάρχει μία είδηση. Από αυτές που δεν τη χωράει όμως. Δηλαδή από αυτές που δεν σοκάρουν απλώς, αλλά σκέφτεται κανείς, δεν μπορούν να συμβούν αυτά σε έναν άνθρωπο, είναι αδύνατον, και όμως συμβαίνουν. Τα πιο τραγικά παιχνίδια της ζωής, και όμως συμβαίνουν. Μάθαμε το πρωί, γύρω στις 10.30 από το T-Live που φιλοξενεί την είδηση σήμερα, από το tlife.gr, ότι έφυγε από τη ζωή και η δεύτερη κόρη της Βέφας Αλεξιάδου. Ότι η Βέφα Αλεξιάδου, η αγαπημένη μαγείρισα, η γλυκιά μας Βέφα, έχασε μέσα σε ελάχιστους μήνες και το δεύτερο της παιδί. Δύο κόρες είχε η Βέφα και τις έχασε και τις δύο σε λίγους μήνες. Έδινε μάχη με τον καρκίνο, η δεύτερη κόρη της Βέφας Αλεξιάδου. Έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί και αύριο είναι κηδεία. Σε λίγο θα σας πούμε περισσότερα. Την είδηση μας επιβεβαιώνει και το νοσοκομείο και συγγενείς της οικογένειας και το γραφείο που θα τελέσει αύριο την κηδεία. Εντάξει,
νομίζω ότι ο τίτλος μας τα λέει όλα. Ανίποτη τραγωδία. Είναι... Δεν μπορεί κανείς να φανταστεί πώς μπορεί ένας άνθρωπος να αντέξει, να σταθεί στα πόδια του, να μπορέσει να συνεχίσει. Συλληπιτήρια να πούμε στην κυρία Βέφα, συλληπιτήρια στην οικογένεια, συλληπιτήρια, δύναμη. Υπάρχουν παιδάκια, υπάρχουν εγγονάκια, γι' αυτά στέκεται στα πόδια της η κυρία Βέφα, για τις εγγονές της, γιατί πρέπει να είναι τώρα και μάνα και γιαγιά. Πρώτα για τις εγγονές της Αλεξίας, τώρα για την άλλη της κόρη. Πάρα πολύ δύσκολη είδηση αυτή. Σε λίγο θα σας μιλήσουμε περισσότερο, θα σας πούμε πιο αναλυτικά, σε λίγο θα πούμε περισσότερα για αυτό το τραγικό θέμα. Όμως ας ξεκινήσουμε από τα άλλα μας θέματα, μέχρι να συλλέξουμε και όλες τις πληροφορίες και να μεταφέρουμε και όλες τις πληροφορίες για την είδηση που δημοσιεύει το T-Live. Να σας αλλάξω λίγο και εγώ πάλι κλίμα με τη σειρά μου. Πάμε σε ένα πολύ αγαπημένο Έλληνα ηθοποιό, από τους πιο αγαπημένους της γενιάς του, τον Γιάννη το Τσιμιτσέλη, ο οποίος φέτος διανύει και μια πάρα πολύ καλή και δυνατή χρονιά. Και επιτυχία στο θέατρο, και επιτυχία στην τηλεόραση, και πολύ ευτυχισμένη οικογενειακή ζωή. Και φυσικά βρέθηκε μπροστά του ο Κατερίνας Λιώτη και μίλησε και έχει στα τρία. Και για τα τρία αυτά πράγματα που του συμβαίνουν. Και για το τι συμβαίνει στην παράσταση Άντρες έτοιμοι για όλα, που έχουν συμβεί πολλά αστεία περιστατικά. Ποιο είναι το νέο πρόσωπο κλειδί στη νέα ιστορία που θα δούμε στο κάτω παρτάλι και τι ρόλο θα παίξει στις εξελίξεις. Και βεβαίως πώς είναι η ζωή με την Βάσου Λασκαράκη και το μωρό. Και τι γίνεται με το γάμο, γιατί έχει κάνει πολιτικό γάμο ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, Τατιάνα και παιδιά, και δεν έχει γίνει ο θρησκευτικός. Θα γίνει θρησκευτικός, δεν θα γίνει. Μιλάει για όλα στη μία. Κάνει μεγάλη επιτυχία σε θέατρο και τηλεόραση, όμως για εκείνον προτεραιότητα έχει η οικογένειά του. Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης για τρίτη συνεχόμενη χρονιά βρίσκεται στην παράσταση Άντρες έτοιμοι για όλα, ενώ τον βλέπουμε για δεύτερη χρονιά και στο κάτω παρτάλι. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί τρία χρόνια σε αυτή την παράσταση έχει περάσει πολλοί κόσμος από εδώ και έχει ευχαριστηθεί και έχει διασκεδάσει. Ήταν για μας μια σχεδία μες στην κρίση για να μπορέσουμε να περάσουμε τρία χρόνια πολύ δύσκολα για την Ελλάδα. Και ταυτόχρονα να προσφέρουμε και γέλιο στον κόσμο που το έχει πάρα πολύ ανάγκη. Η Βάσο έχει έρθει να δει την παράσταση και τι σου έχει πει, ποιο σημείο ήταν αυτό που της άρεσε ή που γέλασε πολύ. Η Βάσο έχει έρθει πολλές φορές την παράσταση και αλλιώς. Και στην περιοδία έχει έρθει αρκετές φορές. Της αρέσει γενικά πάρα πολύ όλη η παράσταση. Κάτι θα έχει συμβεί να γελάσετε πάνω στη σκηνή με έναν θεατή. Πολλές φορές έχουμε γελάσει. Από θεατή, ας πούμε, που είναι στην πρώτη σειρά και κοιμάται, ας πούμε, μέχρι πολλές φορές με σαρδάμ που γίνονται, που εκεί είναι το μεγάλο το γέλιο, από οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς. Συγγνώμη. Κάνε δουλειά σου, μην ενοχλείσαι. Είχε ζέστη απόψε. Ένιωθα ότι καίγομαι. Κι εγώ είμαι σαν να κατάπια φουρνέλο. Δεύτερη χρονιά για το κάτω παρτάλι που κάνει τεράστια επιτυχία. Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης μας αποκαλύπτει μικρές λεπτομέρειες από το τι θα δούμε στη συνέχεια. Έχουμε να δούμε πάρα πολλά πράγματα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ο καινούριος ρόλος της Πασχαλιάς που έχει μπει, της Ελευθερίας Μπενοβία. Που κάνει το ρόλο της Πασχαλιάς, που μας φιλοξενεί υποτίθεται με τη Σταυροπούλου στο σπίτι της. Με αυτήν θα ξεκινήσει μια ιστορία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί είναι πολύ σάικο η γυναίκα σαν ρόλος, Ελευθερία Μιχαρά. Και εκεί θα γίνουν πολλά σκηνικά. Δυστυχώς δεν μπορώ να πω τι ακριβώς θα γίνει, διότι θα με τσιμεντώσουν και θα με πετάξουν στο κάπου. Καλημέρα. Τι κάνεις εκεί? Τίποτα. Χαζεύω. Χαζεύεις εμένα? Δεν έχει τίποτα η τηλεόραση. Όλο σύριαλ με γυναικωτούς. Όσο για τον ρόλο του Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνου το λυπάμαι. Εμένα λυπάμαι γιατί περισσότερες σκηνές είμαι με ένα μποξεράκι γυμνός να τρέχω στα χωράφια και να φυλάω αγελάδες, κότες και οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς. Είναι λίγο survivor ο ρόλος του Κωνσταντίνου στο παρτάλι. Και με κρύο δηλαδή εννοείς, δηλαδή έξω να βουδιάζεις και εσύ να τρέχεις με το μπουξεράκι. Τι, δεν έχει δύο βαθμούς και εξού, κάνεις εξωτερικό, τι θα κάνεις, θα βάλεις σόμπα σε όλο τον κάμπο. Και τι κάνεις, πώς κάνεις, αχ τι ωραία. Προσπαθείς να το παίξεις ότι δεν κρυώνεις. Καλημέρα Διαμαντή. Και γίνεται, πώς θα πας, όλα καλά. Με τη Βάσο Λασκαράκη είναι ένα ευτυχισμένο ζευγάρι. Απολαμβάνουν το μεγάλωμα της κόρης τους, ωστόσο όπως λέει ο χρόνος που τη βλέπει είναι πολύ πιο ποιοτικός, αφού είναι ελάχιστος. Βλέπω ελάχιστες στιγμές, βέβαια προσπαθώ όσο χρόνο μένω μαζί της να
να περνάω μαζί της στιγμές και τέτοια. Έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσω να κάνω λίγο οικονομία χρόνου για να μπορέσω να τη βλέπω λίγο παραπάνω. Η Βάσο ασχολείται πιο πολύ με το μεγάλωμα του παιδιού. Ναι, που και η Βάσο έχει ελάχιστο χρόνο, δυστυχώς. Η Βάσο ασχολείται επιτοπλίστων με τη μικρή και το μεγάλωμά της. Και εγώ όποτε μπορώ, αν μπορώ να την ξεκουράσω κάποιες στιγμές, προσπαθώ. Απολαμβάνω κάθε στιγμή της μικρής. Δηλαδή κάθε κίνηση που κάνει, κάθε χαμόγελο, τη βλέπω την πιο όμορφη που υπάρχει, ας πούμε. Όλοι σε ρωτάμε για τον θρησκευτικό γάμο. Είναι απόφαση δική σου να μην γίνει ή θέλεις να το αποφύγεις γιατί έχεις κουραστεί να απαντάς αυτή την ερώτηση ή να σε κυνηγάνε οι δημοσιογράφοι που θα σε κυνηγάνε? Όχι, απλά θεωρώ και τον πολιτικό γάμο εξίσου σημαντικό με τον θρησκευτικό. Εδώ ο Κοντζάμ πρωθυπουργός δεν πήρε την ευχή του παπά. Γιατί δεν την πάρω εγώ? Γιατί δεν πάτε στο τζίπερ να το ρωτήσετε γιατί και δεν ορκίστηκε? Δεν είχαμε ποτέ μέσα στα πλάνα μας με τη Βάσο να κάνουμε θρησκευτικό γάμο και δεν θα κάνουμε. Και τη βάφτιση ήταν και κλεισμένων των θυρών παρά το κυνήγι των παπαράτσι. Ναι, εντάξει, να σου πω κάτι, δεν είναι θέμα παπαράτσι και κυνήγι. Μαθεύτηκε και ήρθαν κάποιοι να βγάλουν φωτογραφίες. Ζητήσαμε, αν γίνεται, να βγάλουν όσο το δυνατόν ελάχιστες προστατεύοντας το παιδί με μοσαϊκό. Και αυτό έγινε και τελείωσε το θέμα. Τώρα, πάμε λίγο στον Ηλία το Βρετό. Ο οποίος, Ειρήνη μου, μίλησε. Έδωσε μια συνέντευξη χθες το βράδυ στο Θέμο Αναστασιάδη. Αμέ. Αισθάνομαι ότι το παιδί είναι πικραμένο. Πονάει. Αισθάνομαι ότι το παιδί είναι πονεμένο. Πολύ. Αισθάνομαι ότι το παιδί προσπαθεί με την υπερηφάνεια να ξεπεράσει. Λογικό. Και τον εγωισμό, ο άλλος από δίπλα, κοίτα, ο άλλος δίπλα, ο άλλος. Με την υπερηφάνεια και την αξιοπρέπεια και τον εγωισμό του, τον αντρικό. Ότι το απέμεινε. Να κρύψει. Όχι, παιδιά. Από δίπλα, ότι το απέμεινε. Το κίτρινο σκουφί και την κίτρινη σκιά πετάγεται, ότι το απέμεινε. Προσπαθεί. Ο δόλιος συνεχίζει. Τι να κάνουμε. Να σπρώχνει το μαχαίρι στην πληγή μέσα, να το γυρίζει. Με τα υπογλώσσια μας λέει ο Βρετός. Λοιπόν. Υπογλώσσια λέει ο άλλος. Καλά. Γιατί παιδιά υπογλώσσια. Μωρέ τώρα, έλα, εντάξει, είναι χοντρό σκηνικό τώρα. Και το κάνουμε κι εμείς λίγο παραπάνω από όσο θεωρώ θα έπρεπε τώρα. Καταρχήν δεν έπρεπε να ένας, το ένας, ο, ο, ένας, γιατί βλέπω υπάρχει μεγάλη προθυμία σε αυτό το θέμα να τοποθετηθείτε. Πάνε να κάνει κολοτούμπα όμως. Υπάρχει. Θέλει η κυρία Τσόλκα πρώτα να δούμε τι είπε. Ναι, να το δούμε για να ξέρει και ο κόσμος που τυχόν δεν το έχει δει τι ακριβώς συμβαίνει. Και μετά να τοποθετηθείτε, λέει. Βεβαίως. Εντάξει. Ένας μήνας έχει περάσει από τότε που χώρισαν η Ευαγγελία Ραβανή και ο Ηλίας Βρετός και ο γνωστός τραγουδιστής, μιλώντας στο Ολαμπίπ και το Θέμο Αναστασιάδη, απαντά στο πώς διαχειρίζεται την περίοδο μετά τον οριστικό χωρισμό τους. Παιδιά, είμαι πραγματικά πάρα πολύ καλά. Δεν το λέω ούτε για να διασκεδάσω τις εντυπώσεις, ούτε για να δημιουργήσω δεν ξέρω τι. Είμαι πραγματικά πάρα πολύ καλά. Και αισθάνομαι πραγματικά ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Όσο περνάει ο χρόνος, το καταλαβαίνεις και πιο καλά αυτό. Ναι, όσο περνάει ο χρόνος. Όταν ένα πράγμα στραβώνει, τη στιγμή που στραβώνει, είσαι τύπος ο οποίος πέφτει στα πατώματα, στεναχωριέται? Είμαι, όπως σου είπα, αληθινός. Όταν κάτι όλα στραβώνει και είναι αναπάντεχο, εντάξει, προφανώς σου έρχεται ένα χαστούκι και λίγο, ξέρεις, προσπαθείς να καταλάβεις τι συνέβη. Είμαι από τους ανθρώπους που εξωτερικεύω τα συναισθήματά μου, δεν κλείνομαι στον εαυτό μου, δεν είμαι από αυτούς που θα κάτσουν μέσα στο σπίτι, ξέρω εγώ, δεν θέλουν να δουν άνθρωπο κτλ. Εγώ είμαι ακριβώς το αντίθετο. Θα βγω, θα μιλήσω, θα τα βγάλω από μέσα μου και αυτό με βοηθάει ψυχοθεραπευτικά να γίνω γρήγορα καλά. Όλα τα ξέρω, τι να εξηγήσω, γι' αυτό καλύτερα να μην μιλήσω. Όλα τα ξέρω, ας τη συγγνώμη, γιατί ο προδότης δεν έχει γνώμη. Φήμες ήθελαν την Ευαγγελία Ραβανή να δίνει τέλος στην 2 ετών σχέση τους, αφού μπήκε ένα άλλο πρόσωπο στη ζωή της. Ο Ηλίας Βρετός με μία φράση επιβεβαίωσε αυτές τις φήμες, ωστόσο, όπως λέει, δεν κρατά καμία κακία και τώρα κοιτά μπροστά. Ο τρόπος και ο λόγος που έγινε όλο αυτό ήταν κάτι το οποίο με έκανε να γίνω γρήγορα καλά. Είναι σαφές αυτό που λέω, δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Δεν το κατάλαβα. Και πώς? Δεν το κατάλαβα. Εντάξει, το κατάλαβαν όλοι οι υπόλοιποι. Δεν κατάλαβες εσύ. Όχι, εννοείς ότι αυτό που έγινε, ο τρόπος που έγινε, μου έδωσε να καταλάβω ότι δεν άξιζε.
τον κόπο. Δεν θέλω να πω τι? Κάτι περισσότερο. Αυτό που λέω είναι σαφές. Πώς θα καταλάβω εγώ. Είναι σαφές. Mm. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι προχωράμε παρακάτω. Είχα αγαπήσει ένα ψέμα, χρόνια και όνειρα χαμένα. Δυο ξένα χέρια αγκαλιάζεις, φύγε και κράτα αποστάσεις. Οι σχέσεις, παιδιά, γι' αυτό είναι. Ξεκινάνε, προχωράνε, ζούμε αυτό που είναι να ζήσουμε, τελειώνουν και πάμε παρακάτω. Εσύ είσαι εντάξει στη σχέση? Δηλαδή σε μια σχέση τα δίνεις όλα? Είμαι άνθρωπος που δίνω αυτό που μου βγάζει ο άλλος να δώσω. Και δεν μετανιώνω ποτέ για αυτά που δίνω. Στη σχέση μου είμαι αληθινός. Δεν προσποιούμε. Αυτό είναι και το νόημα με τον άνθρωπο σου να είσαι αληθινός. Μόνο να μην σε ξαναδώ, σαν να μην πέρασες από εδώ. Μόνο να μην σε ξαναδώ, ήδη στον άλλο με αυτό. Την περίοδο των γιορτών έκαναν χωριστά διακοπές, ενώ ήταν μαζί τα τελευταία δύο χρόνια και μάλιστα όλοι μιλούσαν για ένα πολύ ταιριαστό ζευγάρι που σύντομα θα ανέβαινε τα σκαλιά της εκκλησίας. Ο ίδιος παραδέχτηκε πως ποτέ δεν μετάνιωσε και πως θέλει η Ευαγγελία να είναι καλά και ευτυχισμένη. Έκανες καμιά στραβή τώρα? Στραβή? Έκανες και εσύ καμιά? Όχι, στραβή? Όχι, με το χέρι στην καρδιά, όταν είμαι κάπου, είμαι κάπου. Και είμαι σωστός. Μάλιστα στην εκπομπή του Θέμου παραδέχτηκε πως ταυτίζεται με κάποιους στίχους από το νέο του τραγούδι, το οποίο ωστόσο, όπως λέει, δεν γράφτηκε πρόσφατα, αλλά ένα χρόνο πριν. Το να αγαπάς και να μοιράζεις τη ζωή σου και τα συναισθήματά σου με έναν άνθρωπο είναι πάντα υγιές. Δεν μπορείς να μετανιώνεις γι' αυτό. Αυτό είναι κάτι πολύ όμορφο. Και πέρασα πολύ ωραία. Ο στίχος άλλα μου λέει όμως. Τι σου λέει ο στίχος? Να μην σε ξαναδώ, λέμε. Μα δεν έχει γραφτεί για κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο το τραγούδι. Το ήταν σαφές αυτό, έχει γραφτεί εδώ και ένα χρόνο. Παιδιά, δεν έχω κανένα λόγο να ξεσπάσω. Και ειδικά με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος υπήρξε σημαντικός στη ζωή μου, θέλω πραγματικά να είναι καλά και ευτυχισμένη. Την εξηγήσω, γι' αυτό καλύτερα να μην μιλήσω. Αχ, καρδιά μου! Πριν μιλήσετε, μισό λεπτό, πριν μιλήσετε. Να πω κάτι, μπορώ? Όχι. Επιτρέπετε? Όχι. Λοιπόν, θέλω να πω ένα πράγμα. Καταρχάς πιστεύω ότι το έχει κάνει καλό όλη αυτή η ιστορία του Ηλία Βρετού. Γιατί? Με το χωρισμό. Αυτό καλό. Το έχει κάνει καλό. Για καλό τραγούδι του εννοείς. Έχει διαφημίσει τραγούδι. Επαγγελματικά. Επαγγελματικά. Πρώτον. Δεύτερον. Στην τελευταία φράση, γι' αυτό σας, ναι, σας διακόψα όλους. Στην τελευταία, ναι, φράση του που είπε ότι θέλω να είναι καλά, ναι, ο άνθρωπος αυτός, γιατί έχει περάσει από τη ζωή μου, είναι αυτό που έλεγε ο Σπύρος πριν από μια εβδομάδα και διαφωνούσατε όλοι ότι όταν αγαπάς τον άνθρωπό σου, ό,τι να έχει γίνει, θέλω να είναι καλά. Ναι. Παίρνει μια μικρία που έχει στα μάτια του. Άσχετα από αυτό. Σου λέει ότι. Αυτό σου λέει ότι εμένα αυτό ο άνθρωπο έχει. Όταν λέει καλά, δηλαδή χρόνια, τύπου υγιή, να μην πάει. Να είναι υγιή, να είναι ευτυχισμένο. Να είναι ευτυχισμένο. Να είναι καλά και να είναι ευτυχισμένο. Αυτό είπα. Εγώ πάντω άλλο βλέπω. Και έρχεται και. Ναι, όλοι μα άλλο βλέπουμε. Άλλο κάτι άλλο. Ένα-ένα. Καταρχήν θα μιλήσει το λαχανί φωσφοριζέ σκουφί με την κίτρινη σκιά πρώτα απ' όλα, παρακαλώ. Εγώ βλέπω ότι είχα τον έστειλε τον άνθρωπο η Αραβανή. Ναι, λίγο πιο κοντινό την ώρα που τα λέει αυτά. Γίνεται να δούμε και τη σκιά. Την άγρια χαρά να δούμε στο πρόσωπο. Τον έστειλε. Κοντινό να δούμε τη σκιά. Δεν σα αρέσει. Νύχτα τον έστειλε. Τον έστειλε νύχτα, δεν ξέρω πού του ήρθε. Και τώρα αυτό προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια του. Όχι. Δηλαδή τον έχω σαν εικόνα, να είναι μόνο στο σπίτι. Ένα λεπτό, κάνει και περιγραφή, σε παρακαλώ. Να είναι μόνο στο σπίτι τα βράδια, να βλέπει παλιέ φωτογραφίε και βιντεάκια, εκεί που λέγανε όλα τα πάνελ ότι θα ανεβούν τα σκαλιά της εκκλησίας και εκεί με το ουίσκι να γίνεται ντύλα. Αυτό εγώ πιστεύω. Αυτό πιστεύεις. Εγώ αυτό δεν τον έστειλε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Ειρήνη. Εγώ πιστεύω ότι αυτός την έχασε. Την έχει χάσει μόνος του, γι' αυτό χτυπιέται τώρα και βγαίνει και τα λέει. Διαφορετικά δεν λες τίποτα. Είναι που σε κούνεγε. Παιδιά, θεωρώ ότι. Να σου πω κάτι. Είμαι σίγουρη ότι την έχασε. Είχε αυτό τα επαγγελματικά. Είχε αυτό τα ταξίδια τα επαγγελματικά. Έφυγε η άλλη τα ταξίδια τη επαγγελματικά. Τέτοιο κορίτσι δεν κρύβεται έτσι. Θέλει να είσαι. Τι πρέπει να κάνει το λουρί να την έχει. Μπορεί να θέλει και να την έχει. Τέτοια γυναίκα. Εσεί τέτοια που δεν θέλετε του αλήτε να τρώτε και καμιά σφαλιάρα και να μην μιλάτε και τα καλά παιδιά τα κάνετε έτσι. Τι κάνουμε έτσι. Πάντω τώρα κοίτα, αν αυτό είναι το καλό παιδί. Είναι ο Μανίκα. Είναι φίλο μου Ηλία. Είναι αυτό είδε από πάνω. Μίλησε ο Μανίκας, παιδιά, ένα λεπτό, παρακαλώ πολύ, ένα λεπτό. Σιωπή, σιωπή όλοι. Σιωπή. Τι θες να πεις, πουλάκι? Δεν είπα κάτι από το... Όχι, εσύ, τι θες να πεις. Λέγε, τι θες να πεις. Τίποτα, αυτό που λέει η Ειρήνη, επειδή τα καλά παιδιά, οι γυναίκες τα εκμεταλλεύονται και μετά τους πετάνε. Και αυτός είναι καλό παιδί και όταν αγαπάς και τα δίνεις όλα, η γυναίκα δεν της αρέσει αυτό και σηκώνεται και φεύγει και πάει αλλού. Όχι πάντα. Τις περισσότερες φορές. Όχι.
Τον εκμεταλλεύτηκε. Οι ανώριμες δηλαδή. Μικρές. Δεν ξέρω σε αυτή την περίπτωση, αλλά όταν είσαι καλός, ναι, πάντα η γυναίκα τους καλούς. Το καλό το λένε και μπι. Ναι, και τους αλήτες τους έχουν. Εγώ έχω να πω κάτι, ότι οι γυναίκες στην παρέα εδώ πέρα μιλάνε βάσει προσωπικών αποθυμένων, ειδικά η Έστελ και η Αρβανίτη. Έχουν αποθυμένα με τους γκόμενους τους. Αλλά εσύ έχεις πάρα πολύ δίκιο. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Και θέλω να πω και κάτι τελευταίο και θα κλείσω εδώ. Ότι ο Ηλίας Βρετός δεν είναι το παιδί που μένει στη διπλανή σας πόρτα. Είναι ένας τραγουδιστής ο οποίος κάθε βράδυ βλέπει από κάτω αραβανίδες χιλιάδες. Όχι. Μπορεί να ξεπεράσει, μπορεί να ξεπεράσει την οποιαδήποτε κοπέλα. Καλά. Πολύ πιο ανώδυνα από ότι μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος ζει σε μια άλλη καθημερινότητα, γιατί έχει πάρα πολλούς πειρασμούς μπροστά του. Μπορεί, Σπύρο, έχεις δίκιο. Αλλά πάρω λίγο δύναμη από το άρωμά μου, συγγνώμη. Πολλές αραβανίδες. Εγώ γιατί δεν βλέπω πολλές αραβανίδες. Αραβανίδες χιλιάδες. Δεν υπάρχει. Εκατοντά, ούτε καν δεκάδες. Καλά, ξέρεις τι ωραίες γυναίκες κυκλοφορούνε. Και ο Ηλίας είχε πολύ ωραίες γυναίκες γενικά παλιά. Να αναδιπλωθούμε λίγο, αραβανίδες δεκάδες, εκεί κάτω να κάθονται στα μπουζούκια. Πες μου ότι αυτό έχει δίκιο. Είναι ένα πολύ ωραίο παιδί. Σπύρο, όταν σε παρατάει για έναν άλλο, για ένα τρίτο πρόσωπο. Και τι έγινε, ρε παιδιά, προσφορά είναι. Γιατί δεν είναι σίγουρο ότι τον παράτησε. Γιατί το λέει τώρα ο Βρετός. Τι θέλει να πει. Πες. Ας πάμε ότι ως δεδομένο ότι υπάρχουν χιλιάδες αυτές που είπε ο Σπύρος. Αραβανίδες. Αυτές τέλος πάντων. Όταν σε παρατάει ο δικός σου άνθρωπος για τρίτο πρόσωπο. Ο εγωισμός σου θίγεται. Αυτό ξεπερνάς όμως. Παιδιά, δεν το ξεπερνάς εύκολα, χρειάζεται να πούμε. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε δώρο και διαφημίσεις. Εσείς έχετε να προσθέτε κάτι, κυρία Μιλιόγλου. Μία φράση μόνο. Ναι. Αν ήταν όλες τους σωστές, δεν θα υπήρχαν άντρες μέσα στις φυλακές. Κάτι για τα καλά παιδιά, τα φτωχά που τα παρατάνε για πλούσιους. Δεν έχει το ρεπερτόριο σήμερα. Δεν μου καλύψω όλες τις παρέες. Ο τύπος αισθάνθηκε, ένιωσε, μίλησε, είπε τέλος. Επειδή μόνιμη εποδό σου είναι ότι τα φτωχά παιδιά. Γιατί τα χρήματα, παιδιά, είναι πολύ γλυκά. Αυτό δεν θα το πεις. Το είπα. Ότι αυτή τη στιγμή όταν έχουμε να κάνουμε με συνέστημα, έχουμε συνέστημα. Έχουμε να κάνουμε υλικά, έχουμε υλικά. Πάμε για break. Λοιπόν. 10 χιλιάρικα μετρητά αυτή την Παρασκευή και σας ρωτώ ποια εκπομπή δίνει σε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, σε 4 μέρες από σήμερα 10 χιλιάρικα. Ποια? Καμία. Καμία εκπομπή δεν δίνει σε 4 μέρες από σήμερα 10 χιλιάρικα. Καμία. Την Παρασκευή τα παίρνετε, αλλά σήμερα υπερθέαμα. Υπερθέαμα. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Τρεις νικήτριες, κοσμήματα, φάκα ντόρο, χρυσά, διαμάντια, πολύτιμες πέτρες, καλόγουστα. Και ξεκινώ και, όπα, να το, εδώ είμαστε. Έχουμε και λέμε, καταπληκτικό κόσμημα με ροζ χρυσό και αμέθιστο και διαμάντια. Όλα τα κοσμήματα που δίνουμε από τη φάκα ντόρο συνοδεύονται με γραπτή εγγύηση του Γεωλογικού Ινστιτούτου της Αμερικής. Επίσης, πανταττίφ σε κίτρινο και λευκό χρυσό 18 καράτια με διαμάντια 0,24. Τέλειο για του Αγίου Βαλεντίνου. Άλλο δώρο για του Αγίου Βαλεντίνου. Συγκλονιστική κάρδια με χρυσό και διαμάντια. Και τρία υπέροχα επώνυμα αρώματα. 90-11-51-51-51. Καλή επιτυχία σε όλους. Τώρα, θέλω να σας πω ότι μετά τις διαφημίσεις, γιατί έτσι είναι η ζωή, είναι μαύρο και λευκό, η ζωή είναι χαρά και λύπη, η ζωή έχει τις όμορφες και τις δύσκολες στιγμές της. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, θα σας πούμε όλο το ρεπορτάζ για την, τι να πω, την ανίποτη αυτή τραγωδία του χαμού και της δεύτερης κόρης της Βέφας Αλεξιάδου, μέσα σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Μέσα σε λίγους μήνες, η γνωστή τηλεοπτική μαγείρισα έχασε και τις δύο κόρες της και τα δύο της παιδιά. Σήμερα το πρωί, μέσα σε 4 μήνες, είναι 3,5 με 4 μήνες. Σήμερα το πρωί έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή και η δεύτερη κόρη της Βέφας Αλεξιάδου, και μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα σας έχουμε όλο το ρεπορτάζ.
Λοιπόν, θα δώσω το λόγο στο Σπύρο, Σπύρο το Σιγούρο. Ναι. Στο Σπύρο. Να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ για την είδηση που έγινε σήμερα το πρωί, γνωστή από το tlive.gr, για τον χαμό και της δεύτερης κόρης της Βέφας Αλεξιάδου. Αν είπε ότι δεν είναι για την οικογένεια της Βέφας Αλεξιάδου όλο αυτό που έχει συμβεί και αυτό που έγινε γνωστό από νωρίς σήμερα το πρωί, να σου πω ότι η Άντζη Αλεξιάδου, η δεύτερη κόρη της Βέφας, νοσηλευόταν τον τελευταίο καιρό με σοβαρό πρόβλημα υγείας, γιατί είχε καρκίνο τα τελευταία δύο χρόνια, ταλαιπωρούταν και έμπαινε και έβγαινε στα νοσοκομεία. Νοσηλευόταν λοιπόν σε ένα νοσοκομείο εδώ στα Βόρεια Προάστια, στους Αγίους Αναργύρους. Αυτές είναι και οι δύο κόρες της Βέφας που βλέπουμε. Δηλαδή είναι ο γάμος Αλεξίας, είναι επίσης η αδελφή της. Δύο κόρες δεν είχε. Δύο κόρες. Αυτό ήταν τα παιδιά της. Δύο κόρες. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό είναι από το γάμο της Αλεξίας. Είναι και οι δύο κόρες της μαζί, τις οποίες έχασε Σπύρο σε 3,5 μήνες. Σε διάστημα 3,5 μηνών. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι αυτή την ιστορία σε όλους εμάς που είχαμε βρεθεί στο κημητήριο τότε για το τελευταίο αντίο της Αλεξίας Αλεξιάδου, ήταν λίγο πολύ γνωστή, καθώς είχε διαρρεύσει από το περιβάλλον της οικογένειας. Γνωρίζαμε δηλαδή ότι η Άντζη Αλεξιάδου δεν μπορούσε να πάει στο νοσοκομείο, δεν μπορούσε να πάει στη κηδεία της αδερφής της, διότι τις ίδιες ημέρες νοσηλευόταν σε πολύ κρίσιμη κατάσταση και εκκρεμούσε και μια χειρουργική επέμβαση. Έτσι λοιπόν. Δεν ήταν στην κηδεία. Δεν ήταν. Ήταν ο σύζυγός της, ο μουσικός, ο Γιάννης Τόντορος, ο οποίος έχει σταθεί πολύ μεγάλο στήριγμα στην οικογένεια και στη Βέφα, όταν έχασε το σύζυγό της η Βέφα, και όλον αυτόν τον καιρό. Λοιπόν, η Άντζη ταλαιπωρούνταν από καρκίνο τα τελευταία 2-3 χρόνια. Ήταν σε προχωρημένο στάδιο και σήμερα το πρωί νωρίς μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή από το οικογενειακό περιβάλλον, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ σοκαρισμένοι σήμερα το πρωί που μιλήσαμε με κάποιους από αυτούς, που κατάφεραν δηλαδή να μας πούν και δύο κουβέντες, διότι ήταν κάτι που, παρά το γεγονός ότι ήταν χτυπημένοι από τον καρκίνο, δεν το περίμεναν. Και δεν το περίμεναν να γίνει και τόσο άμεσα. Να πούμε ότι δεν είχε παιδιά, αυτό ξέρουμε, δεν είχε οικογένεια. Ήταν όμως πολύ δεμένη με την Αλεξία, ήταν πολύ δεμένη με την Βέφα και μάλιστα τον καιρό που έφυγε η Αλεξία, είχε από το νοσοκομείο στο προφίλ της στο Facebook, είχε γράψει ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα η Άντζη. Θέλω να σου πω ότι η σωρός της, από ό,τι έχουμε μάθει, παραμένει εκεί, τώρα στο νοσοκομείο που εξέπνευσε. Και αύριο 1 η ώρα είναι η κηδεία της στο ίδιο κημητήριο, στη Νέα Ερυθρέα, εκεί όπου αναπαύεται πλέον και η αδερφή της Αλεξία. Να δούμε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει και σε λίγο θα πούμε περισσότερο. Ανίποτη οδύνη για την οικογένεια της Βέβας Αλεξιάδου. Μετά το χαμό της Αλεξίας, στα τέλη του περασμένου Οκτώβρη, η κυρία Βέφα εδώ και μερικές ώρες θρυνεί το χαμό και της δεύτερης κόρης της. Η Άντζη Αλεξιάδου φέρεται τα τελευταία δύο χρόνια να περνούσε μια σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της. Χτυπημένη από τον καρκίνο, δεν κατάφερε να αποχαιρετήσει την αδερφή της, αφού την επόμενη μέρα της κηδείας της Αλεξίας έπρεπε να υποβληθεί σε μια κρίσιμη χειρουργική επέμβαση. Παρ' όλα αυτά, η Άντζη μέσα από το νοσοκομείο είχε γράψει ένα συγκινητικό μήνυμα στο Facebook για την απώλεια της αδερφής της. Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμπαράστασή σας. Η Αλεξία μας, η μαμά μας, το στήριγμά μας δεν έφυγε. Είναι εδώ κοντά μας. Μωρό μου, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Βαγγέλης, Χαρά, Βέφα, Γκάτσπι. Η είδηση του θανάτου της Άντζη Αλεξιάδου έγινε γνωστή σήμερα το πρωί στο στενό οικογενειακό περιβάλλον. Σοκαρισμένοι, οι δικοί της άνθρωποι δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό που τους βρήκε. Είναι βαρύ για όλους. Η συγκεκριμένη αρχή από την νοσηγενή δεν τα συζητώ. Πότε το έμαθες? Σήμερα το πρωί το έμαθα. Φαντάζομαι ότι είναι πολύ μεγάλη η οδύνη και για την οικογένεια και για την κυρία Βέφα. Είναι πολύ για όλους. Λογικό. Δεν είναι αυτό. Ο σύζυγός της και καταξιωμένος μουσικός Γιάννης Τόντορος, όλο αυτόν τον καιρό που περνούσε την περιπέτεια υγείας, ήταν το στήριγμά της. Όπως στήριγμα υπήρξε και στη Βέφα Αλεξιάδου όταν έχασε τον άντρα της. Με ανακουφίζει πάρα πολύ το ότι έχω δίπλα μου τον Γιάννη. Πίστεψέ με, το βράδυ που πέθανε ο άντρας μου και ανέβηκα επάνω να βάλω κάτι διαφορετικό, να βάλω ένα μαύρο ρούχο εκείνη την ώρα, έτσι ένιωσα. Ήρθε, μ' αγκάλιασε επάνω στο δωμάτιό μου, με έσφιξε στην αγκαλιά του, έκλαιγε μαζί μου και μου λέει: «Μαμά, μη στεναχωριέσαι. Από εδώ και πέρα, εγώ θα είμαι και το παιδί σου και ο άντρας σου». Ο θρύνος και ο πόνος από αυτό το δεύτερο χτύπημα είναι μεγάλος για την τηλεμαγείρισα, που δε μέσα σε διάστημα 3,5 μηνών τα δύο της παιδιά να φεύγουν από τη ζωή.
έτσι ξαφνικά και άδικα. Με δύναμη ψυχής, η κυρία Βέφα δεν παρέλειψε σήμερα το πρωί να ευχηθεί στην εγγονή της χαρά που έχει την ονομαστική της γιορτή. Αυτό που θα ήθελε και για τις δικές της κόρες. Σήμερα μνήμη του Αγίου Χαραλάμπους γιορτάζει η εγγονή μου η χαρά. Χαρούλα μου γλυκιά, αγαπημένη μου εγγονούλα μου, ξέρω πως το δώρο που σου κάνω σήμερα για τη γιορτή σου θα σου αρέσει, αφού αγαπάς τόσο πολύ τη λογοτεχνία και αυτήν ετοιμάζεσαι να σπουδάσεις στην Αγγλία. Είναι το υπέροχο ποίημα «Αν» του Βρετανού λογοτέχνη και ποιητή Kipling, που κλείνει στους στίχους του όλα όσα χαρακτηρίζουν τον αληθινό άνθρωπο. Και εκείνο που μετράει στη ζωή δεν είναι να αποκτήσεις όλες τις γνώσεις και τη μόρφωση και τη σοφία του κόσμου, αλλά να καταφέρεις να γίνεις αληθινός άνθρωπος. Χρόνια πολλά, καλά, επικοδομητικά, χαρούμενα, επιτυχημένα και ευτυχισμένα. Σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, με όλη μου την αγάπη. Να είσαι γερή και να επιτύχεις όλους σου τους στόχους στη ζωή. Αυτό είναι... Και είναι ο μοναδικός λόγος που θα κρατηθεί στα πόδια της δυνατή κυρία Βέφα. Η κυρία Βέφα, επειδή της μίλησα μετά το θάνατο της Αλεξίας, μιλήσαμε αρκετά, έχει ένα πολύ σοβαρό λόγο για να μείνει δυνατή. Τις δύο γονές της. Τα δύο κοριτσάκια της Αλεξίας. Γι' αυτά ζει, γι' αυτά αναπνέει, γι' αυτά υπάρχει. Καλείται τώρα να γίνει και γιαγιά και μάνα. Καλείται τώρα να βοηθήσει αυτά τα παιδάκια να συνεχίσουν τη ζωή τους μαζί με τον πατέρα τους, βέβαια, έτσι. Γιατί ο μπαμπάς είναι εκεί βράχος. Και είναι ο λόγος που στέκεται στα πόδια της. Ενδεχομένως να περίμενε ότι κάποια στιγμή ίσως να ερχόταν το μοιραίο για τη δεύτερη της την κόρη, την Άντζη. Διότι η κοπέλα έπασχε από καρκίνο και έπασχε καιρό από καρκίνο, όμως, τρία όταν χρόνια. Όταν ένας άνθρωπος είναι δικός σου, είναι αρρωστός, έχεις πάντα την ελπίδα ότι όλα θα πάνε καλά. Και ειδικά αν έχεις συμβεί κάτι τέτοιο, λες ότι «ΟΚ, okay, δώσ' μου λίγο, give me a break» που λένε. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό το πράγμα να είναι το ένα μετά το άλλο σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Να χάσεις ένα παιδί. Αλλά να χάσει τα δύο παιδιά σου. Ξέρεις, είναι κάτι, ασύλληπτο, παιδιά. Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ την εικόνα της κυρίας Βέφας έξω από το κημητήριο, τελειώνοντας ταφή της, μόλις χειροκροθεί ταφή της Αλεξίας, που βγήκε έξω, μας είχε μιλήσει και δεν μπορούσα να καταλάβω που βρήκε αυτή τη δύναμη. Σε πάρα πολλούς είχε κακοφανεί τότε. Αλλά εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση πώς η κυρία Βέφα είχε σταθεί, μας είχε πει κάποια πράγματα για την Αλεξία, κάποια δικά της πράγματα, παράπονα, όλα αυτά που είχε εκείνη την περίοδο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πριν 3,5 μήνες, τέλος Οκτώβρη του 2014, η Αλεξία είχε φύγει από τη ζωή με έναν τρόπο πολύ πιο άδικο, ίσως και πολύ ξαφνικό, ας πούμε, από αυτό που έφυγε σήμερα η Άντζη. Και μάλιστα μετά το θάνατο της Αλεξίας είχε κάνει μια σκέψη. Η τελεξή ήταν να φύγει στο εξωτερικό μαζί με τις κόρες της να πάει στην Αμερική. Είχε κάνει μια πρώτη σκέψη, κυρία Βέφα, για να μπορέσει τα παιδιά να τα στηρίξει ψυχολογικά. Μήπως έπαιρνε τα παιδάκια και να πήγαινε. Το κάνω ταξίδι αυτό. Το μικρούλι. Το έχει πολύ με τη μαγειρική, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά. Να πήγαινε, γιατί τη μεγάλη δεν μπορεί να την πάρει, γιατί νομίζω ότι το κοριτσάκι τώρα δίνει εξετάσεις. Ναι, δίνει εξετάσεις. Ναι. Καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Και μήπως έπαιρνε το μικρό να πάνε έξω στην Αμερική. Μάλιστα, προσπαθώντας να στηρίξει την οικογένεια, τις εγγόνες, τα πάντα, ετοιμαζόταν να βγάλει ένα βιβλίο τώρα. Θα κυκλοφορήσει, νομίζω, τον επόμενο μήνα. Ετοιμάζεται να βγάλει ένα βιβλίο. Διότι, κακά τα ψέματα, οι απαιτήσεις είναι τεράστιες και η γιαγιά, ακόμη κι αν έχει αποσυρθεί, ακόμη κι αν τόσα χρόνια είναι εκτός, είτε τηλεόραση, είτε βιβλιογραφίας, αφήνοντας χώρο για φυσικόρο στην Αλεξία που έβγαζε το περιοδικό σχολείο του αυτή και με τα Βέφας Χάους κλπ. Η γιαγιά τώρα πρέπει να ενεργοποιηθεί, γιατί η οικογένεια δεν στηρίζεται έτσι. Δηλαδή δεν είναι. Αυτή ήταν η δουλειά της οικογένειας. Αυτό σκεφτόμουν, ότι αγωνίστηκε να μεγαλώσει την οικογένειά της, να κάνει τα παιδιά της και τώρα πρέπει να ξαναπεράσει τη φάση του γονιού ουσιαστικά ή ενός μέρους αυτής της φάσης. Και να στηρίξει τα παιδιά. Και δεν υπάρχει αυτό. Μεγάλη στήριξη τώρα. Δεν είναι μόνο ότι η ίδια πρέπει να στηρίξει, να ορθοποδήσουν πάλι όλοι, αλλά νομίζω ότι και αυτή η γυναίκα πρέπει από κάπου να αντλήσει δύναμη. Δηλαδή, οι γαμπροί της πρέπει να είναι στο πλευρό της. Έχει εξαιρετική σχέση με τους γαμπρούς της. Ξέρω εγώ, άμα σου συμβαίνει αυτό, νομίζω ότι. Τουλάχιστον για την αρχή, χάνει τα πάντα. Πάμε να δούμε ένα βίντεο που είχαμε ετοιμάσει για την Αλεξία και την σχέση της με την κυρία Βέφα. Πριν από λίγους μήνες. Είναι κάποιες φορές που τα λόγια δεν έχουν κανένα νόημα
Τι μπορεί να πει κανείς για μια νέα γυναίκα, μητέρα δύο μικρών κοριτσιών που έφυγε από τη ζωή τόσο ξαφνικά. Η είδηση του θανάτου της Αλεξίας Αλεξιάδου, κόρης της Βέφας Αλεξιάδου, πραγματικά σόκαρε τους πάντες. Ήταν ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, όταν εντελώς ξαφνικά η καρδιά της την πρόδωσε. Ο σύζυγός της, Ευάγγελος Κιτσάκης, την πήγε αμέσως στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου και έγινε αρχικά ανάνυψη από τους γιατρούς. Ήρθε εδώ με ανακοπή στο νοσοκομείο. Την διασωλήνωσαν στα επίγοντα περιστατικά, έγινε προσπάθεια από τους καρδιολόγους και τους γιατρούς του τμήματος επιγόντων, κατάφεραν να την ανανύψουν, δηλαδή να πάρει μπρος η καρδιά της. Είχε έρθει εδώ στις 6 παρά 20, κάτι τέτοιο, και μετά από περίπου μία ώρα, μία μισή ώρα, ξανά έκανε καινούργια ανακοπή και γύρω στις 8 η ώρα, μετά τη δεύτερη ανακοπή, δεν ήταν δυνατόν να επανέλθει. Η γνωστή σεφ άφησε πίσω της τις δύο κόρες της, Χαρά και Γενοβέφα, ηλικίες 10 και 17 ετών, το σύζυγό της, την απαρηγόρητη μητέρα της, αλλά και όλο τον κόσμο που την αγάπησε μέσα από τις τηλεοπτικές της εκπομπές και τα βιβλία μαγειρικής. Συνοδευόταν από το σύζυγό της, από όσο γνωρίζω. Είχε ένα μετεωρισμό στην κοιλιά της που δεν ξέρει κανείς από τι έγινε. Η Αλεξία Αλεξιάδου, σύμφωνα με πληροφορίες, υπέφερε από άσθημα εδώ και χρόνια και είχε πάντα μαζί της τα απαραίτητα φαρμακευτικά σκευάσματα με τα οποία αντιμετώπιζε τις κρίσεις. Τα άσχημα νέα βρήκαν τη Βέφα Αλεξιάδου στη Χαλκιδική, στο σπίτι που πλέον διαμένει σχεδόν μόνιμα, αφού έχει αποσυρθεί από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Εσπευσμένα τα ξημερώματα της Τετάρτης, πήρε το αεροπλάνο από τη Θεσσαλονίκη και ταξίδεψε στην Αθήνα. Το πάθος της ήταν η μαγειρική. Το πλατή χαμόγελο που είχε όταν ετοίμαζε ένα νόστιμο πιάτο μαρτυρούσε την ευτυχία και την πληρότητα που αισθανόταν η ίδια. Καλώς ήρθες στην κουζίνα μου, Δήμητρα, και καλώς ήρθατε στην κουζίνα μου. Σήμερα ξεκινάμε με μία σπεσιαλιτέ. Η Αλεξία Αλεξιάδου μιλούσε πάντα με γλυκό τρόπο για τη γεμάτη ζωή της. Η αφετηρία της ήταν η Θεσσαλονίκη, εκεί που έζησε το δικό της παιδικό παραμύθι. Η μαγειρική είναι η ζωή μου. Τα παιδικά μου χρόνια μου θυμίζουν το σπίτι του Hans και της Gretel. Ένα καραμελένιο σπίτι, γιατί η μητέρα μου έκανε όλη της τη δουλειά μέσα από την κουζίνα του σπιτιού μας. Έτσι ξεκίνησε. Ήταν ένα πολύ μικρό σπιτάκι, γεμάτο αγάπη, γεμάτο ωραίες μυρωδιές, γεμάτο νοστιμιές. Αυτές είναι οι αναμνήσεις που έχω. Δεν μπορώ να θυμηθώ τον εαυτό μου χωρίς να είμαι μέσα στην κουζίνα, χωρίς να διαβάζω τα μαθήματά μου μες στην κουζίνα και να ασχολούμαι με τη μαγειρική και με τη ζαχαροπλαστική. Ζούσε μόνιμα στην Αθήνα μαζί με την οικογένειά της, τον σύζυγό της Βαγγέλη και τις δύο κόρες της. Με τον σύζυγό της, μάλιστα, ήταν και ιδιοκτήτες ενός εκδοτικού οίκου. Σε συνέντευξή της θυμάται το πρώτο φαγητό που του έφτιαξε, αναδεικνύοντας έτσι την τρυφερή και ουσιαστική σχέση που είχε μαζί του. Το πρώτο φαγητό που του έφτιαξα δεν θα έλεγα, γιατί ήταν γεμιστά και κάτι πήγε στραβά και είχαν καεί εκείνη την ημέρα. Η αγάπη της για τα παιδιά ήταν μεγάλη. Συχνά μάλιστα έγραφε βιβλία για τους μικρούς της φίλους και η δυναμία της αυτή ήταν πάντα συνυφασμένη με τις γεύσεις, τις μυρωδιές, τις γλυκές αναμνήσεις. Καλοσυνάτη, ευγενική, πάντα γενναιόδορη, μιλούσε για το πάθος που μοιράζονταν με τη μητέρα της Βέφα Αλεξιάδου, τη μαγειρική. Είναι διασκεδαστικό. Έχουμε περάσει πολύ ωραίες στιγμές μαζί. Μοιραζόμαστε το ίδιο πάθος, οπότε έχουμε πάρα πολλά κοινά και σε αυτό το τομέα. Και είναι και δύσκολο. Το να είσαι στο ίδιο επάγγελμα με τον γονιό σου, με τον πατέρα ή με τη μητέρα, πολλές φορές είναι δύσκολο, γιατί είναι ο αυστηρότερος κριτής σου. Είναι αυτός που θα κρίνει τα λάθη σου, που θα σε διορθώσει. Αγαπήσατε τη μαγειρική επειδή βλέπατε τη μαμά σας να μαγειρεύει και την αγαπούσε και εκείνη? Πολύ, πολύ. Από την αρχή, όταν δημιούργησα τα πρώτα της βιβλία, όλα εκείνα τα ωραία τα πράγματα γινόντουσαν μέσα στο σπίτι και οι φωτογραφίσεις ήταν μοναδικές στιγμές, τις οποίες πιστεύω τώρα χαίρονται τα δικά μου παιδιά και ξαναζούν αυτό που έζησα κι εγώ. Ήταν σαν παραμύθι, τόσα γλυκά, τόσα μπισκότα. Άλλα παιδιά τους απαγορεύουν τα μπισκότα, εμείς είχαμε πάντα ένα σπίτι γεμάτο. Η Αλεξία έγινε γνωστή μέσα από τις τηλεοπτικές εμφανίσεις σε εκπομπές μαγειρικής αλλά και τη συγγραφή βραβευμένων βιβλίων.
Ως συγγραφέας είχε βραβευτεί από τον παγκοσμίως αναγνωρισμένο διαγωνισμό International Cook Book Awards και είχε λάβει το Silver Award 1999 για βιβλίο που εξέδωσε συνεργασία με τη μητέρα της. Όταν, ας πούμε, μαγείρευε η κυρία Βέφα στην κουζίνα, πηγαίνατε έτσι να σας δείξει? Πάντα. Θυμάμαι το ξύλινο τραπέζι στο πατρικό μου, στη Ζεύξιδο στην Θεσσαλονίκη, γιατί είμαι γεννημένη στη Θεσσαλονίκη. Το ξύλινο τραπέζι στην κουζίνα. Η κουζίνα ήταν ο πιο μεγάλος χώρος του σπιτιού για την αγάπη. Βέβαια, φανέρωνε την αγάπη της μαμάς μου στη μαγειρική. Και εκεί διάβαζα, εκεί μελετούσα. Όπως αντίστοιχα τώρα η μεγάλη μου κόρη η Χαρά διαβάζει τα μαθήματά της στην κουζίνα. Της αρέσει, επειδή εγώ πάντα ασχολούμαι με κάτι, να είναι και εκείνη κοντά μου. Παρακολουθούσε τακτικά στο εξωτερικό σεμινάρια στον χώρο της γαστρονομίας και δίνε διαλέξει στο αμερικανικό κοινό. Ένα δικό της βιβλίο για τα ονειρικά Χριστούγεννα έγινε best-seller και επανεκδόθηκε 4 φορές. Είχε άποψη, μόρφωση και κατάφερε, παρά το βαρύ επίθετο που κουβαλούσε, να αφήσει το προσωπικό της στίγμα όπου και αν δούλεψε. Μια από τις πιο επιτυχημένες συνεργασίες της ήταν με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Με τον Γρηγόρη έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν και νομίζω ότι είχαμε κάνει και καλή ομάδα, γιατί έτσι δέναμε στο πώς εγώ ετοίμαζα το φαγητό και μου άρεσε που ήθελε να τα δοκιμάζει όλα. Λοιπόν, μια μεγάλη επιτυχία είναι όταν το φαγητό είναι νόστιμο. Πρέπει ο παρουσιαστής ή η παρουσιάστρια που είναι δίπλα σου να δοκιμάζουν το φαγητό και να γεύονται αυτό που ετοιμάζεις. Στην τηλεοπτική της καριέρα έζησε έντονες στιγμές. Κάποιες σχέσεις δεν της άφησαν και την καλύτερη γεύση. Αρνούμενη όμως να δείξει την πικρία της, απέφευγε να μιλήσει άσχημα για τον οποιοδήποτε, δείχνοντας ανωτερότητα αλλά και τη σπάνια ποιότητα που είχε ως άνθρωπος. Απ' όλα κρατάω τις καλύτερες στιγμές. Αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι όλες τις συνεργασίες που είχα κάνει τέριαξα ή είχα τη σωστή χημεία με αυτούς που παρουσιάζαν τις εκπομπές. Παρά τις προτάσεις που είχε κάθε χρόνο για εκπομπή, δεν έλεγε πάντα ναι, αφού ήταν ιδιαίτερως επιλεκτική σε επιλογές της. Θα ήθελα να είμαι στην τηλεόραση και όταν θα μπορέσω να είμαι ακριβώς όπως θέλω σε μία εκπομπή που θα δείχνω τη μαγειρική ακριβώς όπως πρέπει, τότε θα το δεχτώ με μεγάλη χαρά. Η μαγειρική είναι τέχνη, είναι επιστήμη. Δεν είναι απλώς να δείξουμε μία συνταγή όπως την κάνουμε στο σπίτι μας. Είναι να διδάξουμε στον κόσμο πώς είναι σωστό να φτιάχνει μία συνταγή. Με την πρώτη της δουλειά στο χώρο της γαστρονομίας, ένα βιβλίο δηλαδή για την εξωτική κουζίνα, η Αλεξία Αλεξιάδου έκανε το μεγάλο βήμα. Από τον κόσμο των χρηματοοικονομικών και τα δύο πτυχία BA στα οικονομικά και MBA σε Import and Export Management από το City University Business School του Λονδίνου, πέρασε στο μαγικό κόσμο της μαγειρικής. Η Αλεξία αισθανόταν πιο βολικά στην κουζίνα με την ποδιά της παρά στο γραφείο. Η πρώτη δουλειά στην τηλεόραση ήταν στο πρωινό καφέ με την Πόπη Χατζηδημητρίου, όπως θυμήθηκε και η ίδια σε συνέντευξή της στον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Δαναό στο κανάλι 9 πέρσι τον Αύγουστο. Ήμουνα ένα χρόνο με την Πόπη όσο ήταν στο πρωινό καφέ. Για μένα ήταν τα πρώτα βήματα, οπότε ίσως τα θυμάμαι και πιο έντονα, θα έλεγα. Πολλές ωραίες εικόνες, πολλές ωραίες σκηνές, πολλές αναμνήσεις. Είναι και η δουλειά μας πάντα με τις γεύσεις και με τα αρώματα, τόσο νόστιμη. Έτσι, έτσι. Οπότε πάντα έχω να θυμηθώ τα καλύτερα. Και να σου πω, από όλες μου τις συνεργασίες κρατάω τα καλύτερα, άσχετα που κάποιες δεν προχώρησαν. Έκανε συνεργασίες με μεγάλους εκδοτικούς ομίλους και έβγαλε και ένα μηνιαίο περιοδικό που συνδύαζε μαγειρική και lifestyle. Το Δεκέμβριο του 2008 εκδίδει μια εγκυκλοπαίδεια γεύσης. Ενώ τον επόμενο χρόνο κυκλοφορεί ένα βιβλίο με ενιστήσιμα και υγιεινά που συνέγραψε με τη μητέρα της. Η σχέση που θυμάμαι να έχω πάντα με τη μητέρα μου είναι να είμαστε οι δυο μας πάντα μαζί. Να τα λέμε όλα, να τις εκμυστηρεύω με όλα μου τα μυστικά όταν ήμουν έφηβη, όταν μεγάλωσα αργότερα. Και βέβαια έτσι δουλέψαμε και μαζί πάρα πολλά χρόνια και συνεργαστήκαμε πριν αρχίσω να κάνω τις δικές μου εκδόσεις και να τα δικά μου βιβλία στη μαγειρική. Το Μάιο του 2009 παρουσιάζε πάλι μαζί με τη Βέφα Αλεξιάδου την τηλεοπτική εκπομπή του Κυπριακού καναλιού Σίγμα TV Μαγειρέματα. Τον περασμένο Απρίλιο είχε θέσει και υποψηφιότητα στις αυτοδιοικητικές εκλογές με το συνδυασμό του Βασίλη Καπερνάρου. Η Αλεξία Αλεξιάδου γνώριζε ότι η ευτυχία στη ζωή είναι στα απλά πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι χωρίς τον άντρα μου και τα παιδιά μου δεν θα ήμουν ολοκληρωμένη. Ένα ζεστό σπίτι γεμάτο από ανέμελα παιδικά γέλια και μυρωδιές, από γλυκίσματα, μπισκότα και γεύσεις. Το
Το παραμύθι για το οποίο μιλούσε είχε λυπημένο τέλος. Εκείνη έφυγε ήσυχα διακριτικά, κάνοντας μια μικρή στιγμή μεγάλη με την απώλειά της. Λοιπόν, να επαναλάβουμε για όσους μπήκαν τώρα στη συντροφιά μας και δεν παρακολούθησαν από την αρχή το θέμα, ότι σήμερα στις 10 η ώρα το πρωί, στις 10 το πρωί έγινε γνωστή η είδηση, ότι από το T-Life ότι έφυγε από τη ζωή και η δεύτερη κόρη της Βέφας Αλεξιάδου. Πες μας δύο λόγια, σε ποιο νοσοκομείο εξέπνευσε, από ποιο νοσοκομείο έρχεται και η επιβεβαίωση της είδησης, πόσο καιρό νοσηλευόταν. Νοσηλευόταν τον τελευταίο καιρό, Τατιάνα, στους Αγίους Αναργύρους, εδώ στα Βόρεια Προάστια, σε ένα νοσοκομείο. Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο, Άγια Ανάργυρη. Είναι εδώ κοντά στο ΣΤΑΡ, εδώ στην Κηφισιά είναι το νοσοκομείο αυτό. Και νοσηλευόταν καθώς έπασχε από καρκίνο η Άντζη, η κόρη της Βέφας Αλεξιάδου, η δεύτερη. Εδώ στο νοσοκομείο λοιπόν αυτό της Κηφισιάς. Από εδώ είναι επιβεβαιώθηκε ο θάνατός της. Ταλαιπωρούνταν έτσι κι αλλιώς τα τελευταία χρόνια από καρκίνο, τα τελευταία 2 με 3 χρόνια. Ήταν γνωστό δηλαδή στην οικογένεια, γι' αυτό και μάλιστα όπως είπαμε και πριν δεν ήταν στο τελευταίο αντίο της αδερφής της Αλεξίας, παρά το γεγονός ότι είναι μια οικογένεια πάρα πολύ δεμένη και είχαν εξαιρετική σχέση. Να σου πω ότι το τελευταίο καιρό έτσι κι αλλιώς μπαινόβγαινε στα νοσοκομεία η Άντζη και ήταν πάντα δίπλα και στην μητέρα της και στην αδερφή της όλο αυτό τον καιρό. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Ενδεχομένως αργότερα, αν έχουμε νεότερα, να πούμε ότι αύριο κυδεύεται η κόρη, η δεύτερη κόρη της Βέφας Αλεξιάδου, στο ίδιο κημητήριο, εκεί όπου πριν από λίγους μήνες αποχαιρέτησε η Βέφα την Αλεξία. Εκεί θα αποχαιρετήσει και το δεύτερο της παιδί αύριο στην ίδια μεσημέρι. Θα πω το διαγωνισμό και θα αλλάξουμε θέμα. Έχουμε 10.000 ευρώ μετρητά, τα οποία δίνουμε αυτή την Παρασκευή. Δηλαδή, αν πάρετε τώρα τηλέφωνο, σε 3 μέρες από τώρα, διεκδικείτε το 10.000. Όμως έχουμε και καταπληκτικά δώρα ημέρας ζηλευτά, καθώς πλησιάζουμε για την γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου και έχουμε έτσι πάρα πολύ ωραία κοσμήματα που δίνουμε αυτές τις μέρες. Σήμερα δίνουμε φακαντόρο κοσμήματα. Θα ξεκινήσω με τις εκπληκτικές καρδιές με χρυσό και διαμάντια, αυτό το Pantatiff σε 18 καράτια χρυσό με διαμάντια 0,51 και λευκό χρυσή αλυσίδα 14 καράτια. Με πολύ ωραία αρώματα τα συνοδεύουμε. Το Lolita Lempicka είναι το 1. Συνεχίζουμε με το άλλο το Pantatiff σε ροζ χρυσό 18 καράτια 0,03 καράτια μέθιστο και ροζ χρυσή αλυσίδα. Πολύ αγαπημένο μου αυτό. Και το συνοδεύουμε με ένα πολύ μεθυστικό άρωμα, το Lady Million του Paco Rabanne. Και κλείνουμε με την τρίτη καρδιά, την τρίτη ερωτική καρδιά. Pantatiff σε κίτρινο και λευκό χρυσό 18 καράτια 0,24 τα διαμάντια. Και Gucci άρωμα, το Flora του Gucci. Όλα συνοδεύονται τα κοσμήματα με τα γκαραντί τους από τη Faka Doro, να ξέρετε. Και έχουμε και 10 χιλιάρικα τα οποία δίνουμε την Παρασκευή. Συγκλονιστικό δώρο σήμερα. 90-11-51-51-51. Διαφημίσεις. Θα συνδεθούμε με τον Κορυδαλό, καθώς νωρίτερα είχαμε 2 νεκρούς εκεί μετά από πυροβολισμούς. Ο Λάμπρος ο Γαβέλας θα μας μεταφέρει όλο το ρεπορτάζ. Τατιάνα, πρόκειται για μια τραγωδία, μια οικογενειακή τραγωδία, όπως τα στοιχεία δείχνουν μέχρι αυτήν τη στιγμή. Ήταν λίγα λεπτά μετά τις 8.30 σήμερα το πρωί, όταν η περιοχή εδώ στον Κορυδαλό αναστατώθηκε από 4 πυροβολισμούς. Κάποιος περίοικος κάλεσε την άμεσο δράση. Ήρθαν οι άνδρες της αστυνομίας, μάλιστα ήρθαν αρκετές δυνάμεις.
προκειμένου να δουν από πού ακούστηκαν πυροβολισμοί. Κάποιος υπέδειξε ένα τριώροφο σπίτι εδώ στον Κορυδαλό. Οι άνδρες της αστυνομίας χτύπησαν, δεν ανταποκρίθηκε κανένας και εν συνεχεία κατάφεραν και μπήκαν μέσα από το παράθυρο, ανοίξαν το παράθυρο, παραβίασαν το παράθυρο και μπήκαν μέσα. Διαπίστωσαν ότι ακριβώς πίσω από την εξώπορτα υπήρχε ένα ζευγάρι, το οποίο ήταν νεκρό, ένας άντρας και μία γυναίκα. Ο δράστης, ο φερόμενος δράστης, από ό,τι δείχνουν τα μέχρι στιγμή στοιχεία, είναι ο αδελφός της νεκρής γυναίκας. Πρόκειται, από ό,τι μαθαίνουμε εδώ στην περιοχή, Τατιάνα, για κληρονομικές διαφορές, για διαφορές συμβίωσης. Στο ισόγειο έμενε ο φερόμενος ως δράστης, οικογενειάρχης, όπως μαθαίνουμε, πατέρας τριών παιδιών και δύο εγγονών. Ενώ στον πρώτο όροφο μένανε τα δύο θύματα. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι ήταν αυτό το οποίο όπλησε το χέρι του φερόμενου δράστη να πυροβολήσει την ίδια του την αδελφή, αλλά και τον άνθρωπο με τον οποίο ήταν μαζί αυτό το διάστημα η αδελφή του. Όλοι εδώ στην περιοχή είναι συγκλονισμένοι από το περιστατικό. Μιλούν για τον φερόμενο δράστη με τα καλύτερα λόγια. Λένε ότι ήταν ένας ήσυχος άνθρωπος, ωστόσο υπήρχαν πολλές φορές ακούσανε να λογομαχούν. Ο ιατροδικαστής που ήρθε εδώ στο σημείο διαπίστωσε ότι η γυναίκα έφερε δύο τραύματα από όπλο, το ίδιο και ο άντρας. Διαπίστωσε όμως ότι ο άντρας είχε ένα μόλοπα στο μάτι, κάτι το οποίο δείχνει ότι υπήρξε μεταξύ των τριών μια λογομαχία, διαπληκτισμοί και κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι ήταν αυτό το οποίο όπλησε το χέρι του ενός ατόμου. Αυτή τη στιγμή ο φερόμενος δράστης αναζητείται από την αστυνομία. Υπάρχουν άνδρες αστυνομίας εδώ έξω από το σπίτι, δεν αφήνουν κανέναν να εισέρθει. Πριν από λίγα λεπτά ήρθαν και κάποιοι συγγενείς γνωστοί προκειμένου να δούνε πραγματικά τι έχει γίνει, γιατί έχουν θορυβηθεί όλοι, όπως σας είπα, στην περιοχή. Τατιάνα. Υπήρχε νωρίτερα μία πληροφορία ότι ένα από τα δύο θύματα πρόλαβε να επικοινωνήσει με τις αρχές, να πάρει το 166 και μάλιστα ότι ένα από τα δύο θύματα ήταν που μετέφερε το ποιος ήταν αυτός που τους είχε πυροβολήσει. Είναι μια πληροφορία που επιβεβαιώνεται ή είναι ακόμα μια ανεπιβεβαίωτη πληροφορία αυτή? Δεν ακούει τίποτα. Μάλιστα. Καταλαβαίνω ότι ο Λάμπρος αυτή τη στιγμή δεν μας ακούει. Ναι, το αντιλαμβάνομαι. Έχουμε όμως τηλεφωνική μας γραμμή, την κυρία Βασιλική, η οποία είναι κουμπάρα του φερόμενου ως δράστη. Κυρία Βασιλική, μας ακούτε? Ναι, σας ακούω. Γνωρίζετε εσείς κάτι για την πληροφορία που μεταδώσαμε πριν από λίγο, πώς την πληροφορηθήκατε εσείς? Όχι. Εγώ το άκουσα τώρα στις ειδήσεις της μία η ώρα. Μάλιστα. Είχε διαφορές το ζευγάρι? Ναι. Όχι το ζευγάρι, τα αδέλφια είχαν διαφορές. Είχε διαφορές, δηλαδή ο φερόμενος ως δράστης που αναζητείται αυτή τη στιγμή, ναι, πατέρας παιδιών και... Ναι, έχει τρία παιδιά, μια υπέροχη οικογένεια και δύο εγγόνια. Α, έχει τρία παιδιά και δύο εγγόνια. Μάλιστα. Είχε λοιπόν διαφορές με την αδελφή του ο φερόμενος ως δράστης? Ναι. Τι είδους διαφορές? Δηλαδή η Κατερίνα, δεν ξέρω αν ζει, αν πέθανε, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Όχι. Δεν ζει. Ναι. Έχουμε δύο νεκρούς μέσα στο διαμέρισμα. Είναι η αδελφή του φερόμενος δράστη, ναι, και είναι και ο άντρας της. Έχουμε επιβεβαιωμένα δύο νεκρούς, ναι, από νωρίς το πρωί. Ωραία. Άρα είναι οι δύο, άρα, ναι, έχουν πεθάνει και οι, ναι, δύο. Όπως είπα και στα παιδιά πριν, ότι δημιουργούσε πάρα πολλά προβλήματα η Κατερίνα. Δεν ξέρω γιατί τα έκανε αυτά. Τι προβλήματα γιατί... είχαν, οι οικονομικές διαφορές, δηλαδή τα θύματα με τον δράστη? Όχι, ο Κώστας δεν τον ενδιέφεραν τα χρήματα. Δηλαδή δεν ήταν άνθρωπος που θα νοιαζόταν γιατί την έφαγε τα λεφτά του μπαμπά του συγχωρεμένου. Όχι, δεν τον ενδιέφερε αυτό. Προβλήματα είχαν μόνιμα, δηλαδή η Κατερίνα δημιουργούσε πρόβλημα, συνέχεια τον πήγαινε, του κάνει δικαστήρια, συνεχώς ήταν στα δικαστήρια. Ένα λεπτό. Εσείς είστε κουμπάρα
του ανθρώπου που αυτή τη στιγμή. Να μην λέμε ονόματα, γιατί δεν, επειδή είναι, φέρεται ότι είναι ο δράστης, μην λέμε καθόλου ονόματα στον αέρα, ούτε το μικρό του το επίθετο. Λοιπόν, εσείς είστε κουμπάρα του ανθρώπου που αναζητείτε, έτσι, του φερόμενου ως δράστη. Αυτοί οι άνθρωποι μένανε πάνω κάτω, δηλαδή έμενε στο ισόγειο ο κουμπάρος σας, από πάνω έμενε η αδελφή του με τον άντρα της. Εσείς λοιπόν λέτε ότι ενώ μέναν πάνω κάτω, είχαν δικαστικές διαφορές, τρέχαν στα δικαστήρια και... Συνέχεια, το έκανε η Κατερίνα δικαστήρια. Μα γιατί τρέξαν τα νερά, μα γιατί που εκείνη ήταν πάνω, ας πούμε, γιατί του έκανε μήνυση ότι της χάλασε το πότισμα που είναι στον μπαλκόνι της, εκεί ο Κώστας ήταν αδυνατόν να ανέβει, γιατί είναι και παχουλός αρκετά. Για ηλίθιους λόγους τελείως, δηλαδή δύο αδέλφια να μαλώνουν έτσι για τελείως. Δεν ξέρω, δεν είχε δουλειά να κάνει, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο γινόντουσαν αυτά. Οι άνθρωποι αυτοί εργάζονταν ή έμεναν στο σπίτι, τι ηλικίας εργάζονταν οι άνθρωποι αυτοί? Η Κατερίνα, συγγνώμη, το θύμα, να το πω. Ναι, το θύμα. Ναι, είναι 55 χρονών. Μάλιστα. 55-56 εκεί. Πρέπει να εργαζόταν. Δεν είχαμε σχέσεις πια. Δεν μίλαγε με κανέναν η Κατερίνα. Το θύμα, τέλος πάντων. Δεν μίλαγε με κανέναν. Άρα μιλάμε για μία πραγματικά εκρηκτική κατάσταση μέσα σε μια οικογένεια. Μια ορολογιακή βόμβα δηλαδή. Μιλάμε για δύο αδέλφια τα οποία μέναν πάνω κάτω, δεν μιλάγανε και συναντιόντουσαν στα δικαστήρια. Μάλιστα, αυτό ακριβώς. Συναντιόντουσαν στα δικαστήρια. Μάλιστα. Συνεχώς του έκανε. Δηλαδή και αύριο το πρωί είχαμε τέλος πάντων δικαστήριο. Το οποίο είναι τραγικό, διότι εδώ οι άνθρωποι αυτοί είναι ενδεχομένως και θύματα της κρίσης και της φτώχειας, διότι ποιος μένει πάνω κάτω με έναν άνθρωπο τον οποίο σκοτώνεται. Όποιος έχει την οικονομική άνεση σηκώνεται και φεύγει και μένει αλλού και μακριά από το πρόβλημα. Οι άνθρωποι προφανώς συμβιβασμένοι και αναγκασμένοι να μένουν εκεί, γιατί δεν είχαν και που άλλο να πάνε αυτόν το σπίτι τους, μέναν πάνω κάτω και τρέχαν. Αύριο είχατε δικαστήριο δηλαδή. Ο φερόμενος δράστης, το σπίτι που είχε, το έδωσε στην κόρη του. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσε να μείνει, γιατί παντρεύτηκε το κορίτσι και είχε δύο παιδάκια. Δεν μπορεί λοιπόν, δεν μπορούσε να κρατήσει να μείνει εκεί. Έπρεπε να επιστρέψει στο πατρικό του. Ίσως όλα αυτά να πείραξαν το θύμα. Τι να πω, ίσως όλα αυτά. Είχε εδώ το σπίτι, το έκανε ό,τι ήθελε. Πάνω κάτω το χρησιμοποιούσε ο σύντροφός της και στο γραφείο στην αρχή. Δεν ξέρω πώς γίνανε ξαφνικά όλα αυτά, πώς ξεκίνησαν. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω κι εγώ που ήμουνα μέσα στα πράγματα συνέχεια. Αυτό που ήξερα ήταν ότι μόνιμα του έκανε δικαστήρια. Δηλαδή όποτε ερχόμουν ή όποτε συναντιόμασταν μου λέγε «Α, σούπα, κι άλλο δικαστήριο μου κάνει». Είπα κι άλλο δικαστήριο μου κάνει. Θυμάσαι την ημέρα που καθόμασταν εκεί, ναι. Εκείνη το είπε έτσι και μου κάνει δικαστήριο. Δηλαδή να τρελαίνεσαι. Τι να πω. Τόσο κακία, τόσο μένος, δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δοκίμασε και να το πείσει. Δοκίμασε τα πάντα ο άνθρωπος να φύγει. Δεν τα κατάφερε. Τι να πω. Κυρία Βασιλική. Δεν είχε οικογένεια, δεν είχε παιδιά. Όχι. Δύσκολες καταστάσεις, πολύ δύσκολες. Πάρα πολύ δύσκολες. Και ο κόσμος έχει πιεστεί και πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και τρελαίνεται ακόμη περισσότερο. Έχουμε όλο ένα και περισσότερα εγκλήματα για οικονομικές διαφορές, γιατί ο κόσμος πιέζεται και φτάνει στα άκρα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Βασιλική. Είστε καλά. Σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Λάμπρο, μου έχεις να προσθέσεις κάτι? Δεν ξέρω αν μας ακούει τώρα ο Λάμπρος. Είναι, Τατιάνα, συγκλονισμένη όλη η περιοχή. Μας σταματάνε περίοικοι και μας ρωτάνε, παιδιά, τι ακριβώς έγινε. Βέβαια, τι να εξηγήσεις όταν πίσω από τις κλειστές πόρτες των σπιτιών κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι συμβαίνει μέσα. Είναι ίσως σημείο των καιρών. Μάλιστα. Λάμπρο, να σε ευχαριστήσουμε θερμότατα για το ρεπορτάζ που μας μετέφερες και για αυτή τη ζωντανή σύνδεση. Ο Λάμπρος, ο Χαβέλας από την εκπομπή της Πόπης, της Πόπης της Τσαπανίδου, και τους ευχαριστούμε θερμά, τους συναδέλφους που μας στήριξαν και μας βοήθησαν στο ρεπορτάζ αυτό. Θα ήθελα να πω το διαγωνισμό και θα αλλάξουμε θέμα.
Έχουμε και λέμε, αυτή την Παρασκευή, αγαπητοί φίλοι, δίνουμε το 10.000. Δηλαδή, σε τρεις μέρες από τώρα, όποιος αυτή τη στιγμή πάρει τηλέφωνο να δηλώσει συμμετοχή στο διαγωνισμό και να δοκιμάσει αν είναι ο πιο γρήγορος, παίρνει 10.000 ευρώ την Παρασκευή. Εκτός όμως από τα 10.000 που παίρνετε την Παρασκευή, έχουμε σήμερα δώρα ημέρας καταπληκτικά, γιατί έχουμε και κοσμήματα και αρώματα και μάλιστα τρεις νικητές με μεγάλες πιθανότητες σας να κερδίσετε. Έχουμε τρία κοσμήματα της εταιρείας Φακαντόρο, τα οποία είναι χρυσά με πολύτιμους λίθους, διαμάντια, αμέθιστο, ροζ χρυσό, λευκό χρυσό. Είναι τα τρία κοσμήματα της Φακαντόρο που βλέπετε όλα με τα γκαραντί τους πίσω και τις εγγυήσεις τους για την ποιότητα. Και επίσης έχουμε και τρία πολύ ωραία επώνυμα αρώματα από το e-aromata.com στο 9011515151 ή pavlaaromata.com και Φακαντόρο. Καλή επιτυχία ευχόμαστε στους σημερινούς συμμετέχοντες και καλή επιτυχία και στην μεγάλη ανάδειξη του νικητή για τα 10.000 της Παρασκευής. Τώρα θα ασχοληθούμε με ένα θάνατο μυστήριο. Και λέω μυστήριο, πρόκειται για τον θάνατο ενός 26χρονου του Θανάση του Βάθη από την Αμάρινθο. Αυτό το ωραίο παλικάρι που βλέπετε, το πολύ όμορφο παλικάρι που βλέπετε στη φωτογραφία. Ένας θάνατος που αρχικά είχε αποδοθεί σε ατύχημα. Ο Θανάσης είχε πάει σε έναν νηπικό όμιλο, έτσι ήταν η είδηση αρχικά και η πληροφορία αρχικά, έπεσε από το άλογο. Και λόγω κρανιογκεφαλικών κακώσεων από την πτώση, ο Θανάσης ο Βάθης κατέληξε. Οι γονείς του όμως, μέχρι σήμερα, δεν πιστεύουν ότι ο γιος τους έφυγε από ατύχημα. Ότι ήταν πρόκειτο περί δυστυχήματος μάλλον. Είναι κοντά μας ο Πέτρος ο Μαντούβαλος, ο δικηγόρος της οικογένειας. Καλώς ήρθατε, κύριε Μαντούβαλε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε που είστε εδώ, ο οποίος κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να ρίξει φως στην υπόθεση αυτή, μέσω έρευνας που κάνει. Είναι η κυρία Καλλιόπη Βάθη, η μαμά του Θανάση, και ο κύριος Δημήτρης, ο πατέρας του. Η Γιώτα Κυπουρού έχει κάνει όλο το ρεπορτάζ και την έρευνα. Γιώτα μου, θα δούμε το βίντεο. Βεβαίως. Και σε λίγο θα δούμε ποια είναι αυτά τα στοιχεία που οδηγούν την οικογένεια στο συμπέρασμα ότι όχι, το παιδί της δεν έπεσε απλώς από το άλογο. Ότι εκεί κρύβεται κάτι άλλο πολύ πιο σκοτεινό. Τραγικό δυστύχημα ή εν ψυχρό δολοφονία. Ατύχημα για μένα δεν ήταν. Για μένα το παιδί μου το έχουν δολοφονήσει. Με πρόθεση και βάση ενός καλά οργανωμένου σχεδίου ή κατά λάθος. Από τα στοιχεία που έχουμε, όλα καταλήγουν σε αυτό, ότι πρόκειται για δολοφονία. Φώναξα από την πρώτη στιγμή που το είχα στο νοσοκομείο και θα το φωνάζω μέχρι να βγει η ψυχή μου. Μια συνηθισμένη βόλτα με τα άλογα έμελε να σταθεί μοιραία για τον 26χρονο Θανάση Βάθη από την Αμάρινθο, ο οποίος κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι. Όλα άρχισαν το μεσημέρι της 25ης Απριλίου του 2012, όταν ο 26χρονος Θανάσης μαζί με ένα νεαρό που όπως κατέθεσε δούλευε σε στάβλο της περιοχής, πήραν δύο άλογα και βγήκαν για υπασία. Ήταν γύρω στις 4 το μεσημέρι, όταν ο 26χρονος Θανάσης μαζί με τον υποκόμο πήραν τα άλογα από το στάβλο που βρίσκεται πίσω μας και ξεκίνησαν την βόλτα τους με προορισμό το χωριό Γυμνό. Σέλωσαν τα άλογα, όπως τους ήταν και πολλοί διερχόμενοι εδώ, στο σημείο αυτό που μας έχουν πει. Έφυγαν από εδώ, από αυτό το δρόμο, κατευθύνθηκαν κάτω. Ανέβηκαν πάνω εδώ σε ένα δρομάκι. Λίγη ώρα μετά και σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο υποκόμος, ο οποίος προπορευόταν στη διαδρομή, άκουσε όπως λέει το Θανάση να τον φωνάζει, γύρισε πίσω και είδε τον 26χρονο πεσμένο σε αυτό ακριβώς το σημείο. Έπεσε εδώ, εδώ ακριβώς. Από ό,τι μου δείξα μετά από 3-4 μέρες. Το σημείο αυτό εδώ είναι αυτό που υπέδειξαν ότι δήθεν έπεσε το παιδί μου. Πράγμα που για μένα δεν ισχύει και όπως δείχνουν και τα δεδομένα. Όπως ισχυρίστηκε ο υποκόμος, επειδή προπορευόταν με το άλογό του γύρω στα 15 μέτρα, δεν είδε ούτε πως έπεσε το θύμα, αλλά ούτε και αν αισθάνθηκε αδιαθεσία ή αν έχασε την ισορροπία του.
Μα είναι δυνατόν, αφού το είναι τόσο ησυχία. Ο τόπος είναι τόσο ανοιχτά, τα πάντα όλα. Δεν θα έβλεπε, δεν θα άκουγε. Δεν το άλογο που έκανε το άλμα. Αν έκανε άλμα το άλογο. Αν έκανε άλμα. Βλέπει το παιδί μου πεσμένο κάτω ξαφνικά. Από τι. Το παιδί μου ήταν αναγιέστατο παιδί. Στη συνέχεια και σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο υποκόμος, κλαίγοντας κάλεσε έναν από τους 4 ιδιοκτήτες των αλόγων. Τελικά και μετά από αλλεπάλληλες τηλεφωνικές συνομιλίες και αφού ο Θανάσης κοίτονταν για αρκετή ώρα μόνος του στο έδαφος, τον μεταφέρανε σε νοσοκομείο της Χαλκίδας και από εκεί στο Τζάνιο, όπου ξεψύχησε μετά από μερικές ημέρες. Δεν ειδοποιήσανε ούτε κανέναν, ο ιδιοκτήτης αυτός που ήρθε εδώ έμενε στα 20 μέτρα απόσταση από εμένανε, δεν ειδοποίησε κανέναν, μα κανέναν. Σχεδόν 3 χρόνια μετά το θάνατο του παιδιού τους, οι γονείς του Θανάση προσπαθούν να ξετυλίξουν, όπως λένε, το κουβάρι των ευθυνών, ξεκινώντας από τις πολυάριθμες και αντιφατικές καταθέσεις του υποκόμου. Σύμφωνα με τους γονείς, αλλά και με όσα ισχυρίστηκε ο ίδιος ο υποκόμος σε μία από τις καταθέσεις του, αναγκάστηκε να πει ψέματα υπό τις απειλές του ενός εκ των ιδιοκτητών των αλόγων. Το παιδί το ανάγκασαν να πάει σε κάποια συμβουλεογράφο και να ραδιάσει όσα ήθελαν αυτοί ψέματα. Να κάνει μήνυση κατά του αντρός μου. Η υπόθεση για τους γονείς περιπλέκεται ακόμη περισσότερο μετά την ακατανόητη εμπλοκή ενός θείου των 2 εκ των 4 ιδιοκτητών των αλόγων. Συγκεκριμένα το απόγευμα της ημέρας που ο Θανάσης ξεψύχησε στο νοσοκομείο, ο άνδρας αυτός παρουσιάστηκε αυτοβούλος στην αστυνομία και δήλωσε ψευδός ότι είναι θείος του Θανάση. Αυτός ο άνθρωπος, την ημέρα που έφυγε το παιδί μου από τη ζωή, στις 2 Μαΐου, στις 3.30 το μεσημέρι έφυγε το παιδί μου. Αυτός πήγε στις 6 η ώρα το απόγευμα στο τμήμα Καλλίπολης του Πειραιά. Κατέθεσε ότι είναι το παιδί μου το έχει ανιψιό. Για ποιο λόγο. Πολύ θα ήθελα να μάθω για ποιο λόγο. Ωστόσο, το κρισιμότερο στοιχείο που κάνει τους γονείς να πιστεύουν ότι δεν πρόκειται για δυστύχημα, αλλά για εγκληματική ενέργεια, είναι ένα ηχητικό ντοκουμέντο που έχουν στα χέρια τους. Σε αυτό φέρεται να ακούγεται ένας φίλος του υποκόμου, ο οποίος μεταφέρει τα λεγόμενά του, σύμφωνα με τα οποία δύο άντρες χτύπησαν τον Θανάση με λωστό ή καραμπίνα στο κεφάλι, παρουσία ενός τρίτου. Είμαστε πεπισμένοι ότι δυστυχώς πρόκειται για μια αποτρόπαια δολοφονία. Με πολύ προσεκτικό τρόπο συγκάλυψης. Αυτό που θέλω να σας πω, κοιτάζοντας την κάμερα και κοιτάζοντας εσάς, για να περάσετε και σας ευχαριστώ γι' αυτό, το μήνυμα που θέλω να δώσω στους ανθρώπους αυτούς που αδίστακτα νομίζω ότι έκαναν αυτή την πράξη, δηλαδή ότι στέρισαν από τη ζωή και από την οικογένειά του ένα νέο άνθρωπο με έναν αποτρόπαιο τρόπο, είναι ότι η δικαιοσύνη και η ώρα της δικαίωσης τους πλησιάζει. Οι ιδιοκτήτες των αλόγων, μέσω των συνηγόρων τους, υποστηρίζουν πως δεν φέρουν καμία υπαιτιότητα ή ευθύνη για το θάνατο του 26χρονου Θανάση και πως τα άλογα, τη μοιραία εκείνη η μέρα, τα πήραν χωρίς την άδειά τους. Υπάρχουν λοιπόν στοιχεία, σύμφωνα με τους γονείς και τον κύριο Μαντούβαλο, υπάρχουν σοβαρά στοιχεία, τα οποία καταδεικνύουν ότι δεν πρόκειται για δυστύχημα. Τα στοιχεία αυτά θα τα ακούσουμε. Θα τα παραθέσουμε για να ενημερώσουμε και την κοινή γνώμη αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, για όσους μπήκατε τώρα στη συντροφιά μας, δεν παρακολουθήσατε το θέμα με το οποίο πρόκειται να ασχοληθούμε. Είναι μια υπόθεση ενός θανάτου, έτσι είχε παρουσιαστεί αρχικά, ενός 26χρονου, του Θανάση, τον βλέπετε στη φωτογραφία, τον όμορφο Θανάση, του Θανάση του Βάθη από την Αμάρινθο. Ο Θανάσης λοιπόν είχε πάει σε έναν νηπικό όμιλο και όπως αρχικά εκτιμήθηκε και παρουσιάστηκαν τα πράγματα, έπεσε από το άλογο και βρήκε τραγικό θάνατο με χτύπημα στο κεφάλι. Όμως, η οικογένειά του που είναι εδώ σήμερα, εδώ και χρόνια, και 3 χρόνια μετά ακόμη πιο πολύ, επιμένει και υποστηρίζει ότι το παιδί τους δολοφονήθηκε. Ότι δεν έπεσε από το άλογο, ότι το δολοφόνησαν και το παρουσίασαν κάποιοι ως δολοφονή.
Και θα δώσω το λόγο στην κυρία Καλλιόπη, την μητέρα του Θανάση, να μας πει γιατί πιστεύετε το παιδί σας δολοφονήθηκε, ποια είναι τα στοιχεία, είχε κάτι να φοβάται, είχε κάποιους λόγους να φοβάται, υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι τον απειλούσαν, τον εκβίαζαν, είχε κάποιους αντιπάλους, είχε εχθρούς και ποια είναι τα στοιχεία αυτά που σας οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα. Εχθρούς το παιδί μου δεν είχε κανένα. Ήταν αγαπητός σε όλους, στους πάντες. Οι μόνες απειλές που δεχόταν ήταν από κάποια σχέση που είχε το παιδί μου. Από κάποια προηγούμενη προσωπική σχέση. Ναι, ναι. Ερωτική σχέση που είχε. Μάλιστα. Με κάποια κοπέλα. Είχε κάποια ερωτική σχέση στο ναι. παρελθόν. Ναι, ναι. Και από αυτή τη σχέση, για κάποιους λόγους, λέτε, δεχότανε απειλές. Ναι, ναι. Μάλιστα. Μόνο από εκεί. Μόνο από εκεί. Ναι. Μετά έχουμε στα χέρια μας κάποιο ντοκουμέντο. Mm-hmm. Έπειτα είναι ο υποκόμος. Ναι. Ο υποκόμος είναι ο άνθρωπος ο οποίος ήταν μαζί του. Ναι. Δηλαδή είχαν πάρει δύο άλογα, ναι. είχαν πάει στον Όμιλο. Ναι. Ήταν εκεί ο άνθρωπος ο οποίος φρόντιζε τα άλογα και ήξερε να βοηθήσει κάποιον, αναβάτη οτιδήποτε, και ήταν μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. Ναι. Βεβαίως, Τατιάνα, να διευκρινίσουμε ναι. ότι για τους ιδιοκτήτες των αλόγων ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν δούλευε εκεί. Mm-hmm. Βοηθούσε αφιλοκερδώς, εάν και εφόσον χρειαζόταν. Αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε. Δεν είναι υποκόμος για τους ιδιοκτήτες των στάβλων και των αλόγων, γιατί μιλάμε για δύο ιδιοκτήτες στάβλων και δύο ιδιοκτήτες αλόγων στη συγκεκριμένη υπόθεση. Mm. Α, δεν ήταν υπάλληλος. Έτσι λένε οι ίδιοι. Βοηθούσε εθελοντικά. Ναι. Ο ίδιος βέβαια έχει αντιφάσει καταθέσει του. Σε μία κατάθεση λέει ότι ήταν υπάλληλος, εργαζόταν και πληρωνόταν κανονικά. Σε μία άλλη κατάθεσή του λέει ότι δούλευε αφιλοκερδώς λόγω της φιλικής σχέσης που είχε με κάποιους από τους ιδιοκτήτες. Και ο ίδιος, δηλαδή, δεν είναι ξεκάθαρος. Μάλιστα. Πάει λοιπόν με αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που τον είδε μέχρι τέλους. Ναι. Είναι ο πιο βασικός, ο σημαντικότερος μάρτυρας. Ναι, βέβαια. Και πάει, κύριε Δημήτρη, μαζί με αυτόν τον άνθρωπο να κάνει υπασία. Μάλιστα. Ποια στοιχεία έχετε, για ποιο λόγο εσείς υποστηρίζετε ότι το παιδί σας δολοφονήθηκε. Γιατί πιστεύετε ότι δολοφονήθηκε? Όλο αυτόν τον καιρό που έχω ψάξει αυτή τη δουλειά, βλέπω ότι ναι, είναι δολοφονία. Και είμαι σίγουρος 1000%. Από ό,τι έχω καταλάβει και από τον υποκόμο, υπάρχει και άνθρωπος, φίλος του, που ομολόγησε ότι έγινε, ότι το παιδί το κατεβάσανε από το άλογο και το χτυπήσανε με σιδηρολωστό στο κεφάλι. Με σιδηρολωστό στο κεφάλι. Βεβαίως. Με σιδηρολωστό. Υπάρχει, λέτε, κάποια μαρτυρία η οποία όμως δεν έχει επισήμως δοθεί στη δικαιοσύνη. Έχει δοθεί. Βεβαίως. Υπάρχει τέτοια μαρτυρία. Ναι. Υπάρχει τέτοια κατάθεση. Ναι. Η οποία λέει ότι κατέβασαν το παιδί από το άλογο και το χτύπησαν στο κεφάλι. Βεβαίως. Και εγώ από την αρχή δεν πίστεψα ότι αυτό το παιδί, ένα γεροδυναμμένο παιδί, ένα παιδί που ήταν όλη μέρα στο βουνό και στο μαγαζί του, ένα παιδί υγιέστατο, δεν είχε αρρωστήσει ποτέ, πώς ήταν δυνατόν με 46 νούμερο αρβίλα να πέσει από ένα άλογο και να μην έχει πιαστεί το πόδι του στον ανεβατήρα. Να μην μπορεί να μην κρατάγε τα γκέμια, τα βούταγε τη χέτη του. Να με έχει πέσει και να μην έχει μία γρατσουνιά πουθενά πάνω του. Ένα φανελάκι κοντομόνικο φοράγε, δεν είχε πάνω του ούτε μία γρατσουνιά. Τσίτσιδι το παιδί μαδαρό πουθενά, ούτε μία γρατσουνιά, ούτε ένα σπάσμο, ούτε μία τρίχα, μία γρατσουνίτσα. Τίποτα το παιδί. Το παιδί σας τι ύψος είχε, τι ύψος είχε ο γιος σας? 1,75. Και 72. Με τι ασχολείται, ήταν γεροδεμένο παιδί, ήταν αθλητικό? Ήταν γεροδεμένο, παιδί. Ναι. Είχε κομμωτήριο δικό ναι, του. Ναι. Και με τι ασχολείται, δηλαδή ήταν ένα παιδί το οποίο ήταν δυνατό, λέτε. Δυνατό, βεβαίως. Δεν κάπνιζε, δεν έπινε. Ναι. Και στις 365 μέρες το χρόνο, στις 360 μέρες ήταν κάθε πρωί στο βουνό. Ασχολιόταν με τα σκυλιά. Έκανε αθλητισμό, δηλαδή. Πήγαινε τα σκυλιά. Περπατούσε ναι, κλπ. Ναι. Αυτό λοιπόν που εσάς σας ξενίζει, το οποίο ακούγεται λογικό, θέλω να σας πω.
είναι ότι πώς έπεσε ένα παιδί, γυμνασμένο παιδί, από ένα άλογο και ότι αυτό το παιδί έχει μόνο ένα χτύπημα στο κεφάλι και τίποτε άλλο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αντανακλαστικά ο άνθρωπος όταν πέφτει από κάπου από ένα άλογο, βεβαίως, βάζει κάτι. Κάποιο χέρι, κάποιο βεβαίως, πόδι, κάτι σπάει, κάποιο πλευρό, κάτι γίνεται. Δεν είχε ούτε σπασμένα πλευρά, λέτε. Τίποτα. Ούτε σπασμένα χέρια, ούτε σπασμένα πόδια, δεν είχε ούτε γρατζουνιά και είχε μόνο αυτό το χτύπημα στο κεφάλι. Τίποτα. Δεν είναι δυνατόν αυτό το άλογο να σκοτώσει αυτό το παιδί. Το έχει πάρει ανθρώπινο χέρι. Ανθρώπινο χέρι. 46 νούμερο Αρβίλα. Εδώ είναι στην περιοχή Γυμνού. Είναι τρία μαζί. Είναι το παιδί μου, είναι ο υποκόμος και εδώ δίπλα δεν φαίνεται καλά. Ακόμα ένα άλογο, ήταν ακόμα ένας φίλος που βγάζαν τα άλογα έξω. Εδώ φαίνεται και το αρβίλα που φοράγε αυτή την ημέρα, αυτή τη αρβίλα φοράγε. 46 νούμερο αρβίλα. Λέει και μου λέει ο υποκόμος ότι το άλογο δεν έκανε σούζα αυτή την ημέρα. Γιατί αν έκανε σούζα θα το άκουγα που χιλιμίτριζε. Έχουν πέσει πάρα πολλές αντιφάσεις και έχω πάρα πολλά στοιχεία. Ακόμη και αν το άλογο σηκωνόταν στα δύο πίσω του πόδια, ένας αναβάτης αντανακλαστικά κάνει κάποιες κινήσεις για να αποφύγει τα χτυπήματα. Βεβαίως. Δηλαδή βάζει κάτι, κάτι βάζει και με την πλάτη να πέσει. Δεν θα έπεφτε καθόλου. Δεν υπήρχε περίπτωση να πέσει. Δεν θα υπήρχε. Αν ζαλιζόταν ή οτιδήποτε, όπως λέγανε, ξέρω εγώ τι, θα το έπιανε το ένα πόδι. Κάτι θα το έπιανε. Δεν είχε κανένα άλλο χτύπημα ο γιος σας? Όχι πουθενά. Εσείς κοιτάξατε το σώμα του? Όλο το παιδί, βεβαίως, έχω μαρτυρούς. Το κορμί του, το αυτό, δεν είχε κανένα άλλο χτύπημα, είχε μόνο μία ένα γρατσουνιά. Πίσω στο κεφάλι. Ούτε μία γρατσουνιά. Πάνω στην αγανάκτηση. Είναι όπως το είχα καταλάβει από την αρχή και όπως έχω και τη μαρτυρία. Το παιδί το κατεβάσανε από το άλογο, το γονατίσανε και τον κοπανίσανε με σίδερο στο κεφάλι. Είτε με το κοντάκι του όπλου, ακούστε και γι' αυτό. Με κάποιο κοντάκι από το όπλο, από κάποιο όπλο. Υπάρχει, εσείς σκέφτεστε ότι κάποιοι κρύβονται πίσω από αυτό, δηλαδή πιστεύετε ότι κάποιοι οι οποίοι είχαν κάποια διαφορά με το παιδί σας κρύβονται πίσω από αυτό? Βεβαίως. Δεν μπορούμε βεβαίως να κατονομάσουμε, ούτε καν να φωτογραφίσουμε κανέναν, αλλά... Ναι, είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος 1000%. Το παιδί μου το σκοτώσανε, το δολοφονήσανε. Μα έχουν γίνει τόσα πολλά. Η σύζυγος είπε ότι μοναδικές διαφορές που είχε ο γιος σας ήταν με κάποια παλιά σχέση που είχε. Και τελευταία 10 μέρες πριν γίνει αυτό, είχανε πάλι σαποθεί με το περιβάλλον αυτής της σχέσης. Κύριε Μαντούβαλε, δύσκολη υπόθεση. Δύσκολη υπόθεση, περίεργη ιστορία, αλλά υπάρχουν πραγματικά ερωτήματα. Δηλαδή, αν κανείς παρακολουθήσει τα στοιχεία, βλέπει ότι υπάρχουν κάποια κενά. Κύριε Στεφανίδου, είναι βέβαιο ότι η δικαιοσύνη κάνει το χρέος της. Αλλά και εσείς, και εγώ και όλοι μας, ξέρουμε ότι αν βοηθηθεί με νόμιμο τρόπο και αποδεδειγμένο η δικαιοσύνη, αλλά και οι αστυνομικές αρχές για κάποια πράγματα, πολλά εγκλήματα, στο οποίο και εγώ προσωπικά είχα συμμετοχή στο να ανακαλυφθούν και να αποκαλυφθούν, έχουν βγει ενώ θα έμεναν σκεπασμένα. Άρα λοιπόν πάλι και οι γονείς και εγώ στη δικαιοσύνη ακουμπάμε. Κάποια πράγματα δεν είχαν φανεί. Σας είπα ότι υπάρχει ηχητικό ντοκουμέντο, βαρύτατο, το οποίο δεν έχει φανεί κατά τη διαδικασία. Δηλαδή οι γονείς, όλη αυτή η διαδικασία, πιεσμένοι, αγανακτισμένοι, τρελαμένοι όπως μπορώ να το πω καλύτερα, δεν έκαναν ό,τι έπρεπε να κάνουν, ώστε να βοηθήσουν και τις αρχές και να δώσουν αυτά που έπρεπε να δώσουν, ώστε να κινηθεί και μια διαδικασία. Εμένα μου το ζήτησαν τον τελευταίο καιρό, στην ουσία τις τελευταίες ημέρες, ζήτησαν να μου φέρουν τα στοιχεία και λέω αυτά που τα είχατε. Πήγα, ξαναπήγα, τα επεξεργάστηκα και πλέον εμπλέκομαι σε αυτή τη διαδικασία. Ζητώ και μέσα της εκπομπής σας, με τον ευγενικό και αντικειμενικό τρόπο που παρουσιάζει τα θέματα και η κυρία Κυπουρού που ήρθα πάνω, να δώσει όποιος έχει στοιχεία και να μην φοβηθεί απολύτως τίποτε, διότι χάθηκε ένα νέο παιδί, ένας νέος άνθρωπος, για μας με μια διαδικασία δολοφονίας, ξεκάθαρα, αλλά από εκεί και πέρα. Παρουσιάζεται σε οποιονδήποτε το λέω. Χάνεται ένας άνθρωπος.
Και ξαφνικά φεύγει ένας από την Αμάρινθο, κάνει όλη τη διαδρομή, έρχεται στον Πειραιά που είναι το νοσοκομείο του Τζάνιο, πάει στο αστυνομικό τμήμα, παρουσιάζεται ο θείος, παρουσιάζει τα γεγονότα και δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά. Λέει φταίει, δεν φταίει, δεν θέλω να πω λεπτομέρειες περισσότερο. Αυτός ο άνθρωπος τον κάλεσαν, τον είδαν, τον ανέκριναν, τον πίεσαν με έναν τρόπο νόμιμο να δώσει να καταλάβει γιατί κύριε έκανε σε αυτές τις ενέργειες. Δεύτερον. Ένα λεπτό. Εδώ υπάρχει λοιπόν ένα άλλο θέμα, έτσι. Πριν καν εσείς πληροφορηθείτε το θάνατο του παιδιού σας, συνέβησαν αυτά. Την ίδια μέρα. Εκείνη τη μέρα λοιπόν. Ποιος είναι αυτός που τρέχει. Ένας άνθρωπος έρχεται εδώ στον Πειραιά. Βεβαίως. Στην Καλλίπολη. Στην Καλλίπολη, στον Πειραιά. Το αστυνομικό τμήμα της Καλλίπολης. Γιατί ήταν στο Τζάνιο. Που είναι δίπλα το Τζάνιο. Αστυνομικό τμήμα και νοσοκομείο είναι δίπλα αυτά που σας λέω. Έρχεται λοιπόν στην Καλλίπολη. Και φεύγει. Ναι. Και λέει. Δηλώνει θείος ενώ. Θείος. Χωρίς να το ζητήσει κανείς. Ενώ δεν ήταν θείος. Χωρίς να το ζητήσει κανείς. Είναι θείος των ιδιοκτητών. Ενός. Είναι θείος των ιδιοκτητών του ομίλου. Ενός εκ των ιδιοκτητών. Και παρουσιάζεται ως θείος των δύο. Και δηλώνει το θάνατο του παιδιού από. Και άλλα, και άλλα. Είναι θείος με λάθος ημερομηνία γέννησης, με λάθος που έμενε το παιδί, ότι του είπε ο υποκόμος ότι ο ανυψός του ζαλίστηκε και έπεσε. Χωρίς να το ζητήσει κανένας και δεν έχει καμία διαδικασία ξεκινήσει το αστυνομικό τμήμα της Καλλιπόλης. Ξαφνικά σε ένα αστυνομικό τμήμα. Εσείς γνωρίζετε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Πώς τον γνωρίζουμε. Πώς δεν ξέρουμε. Γνωρίζετε ποιος είναι. Και εκείνος θα μας γνωρίσει. Πολύ σύντομα θα μας γνωρίσει. Τον πήρατε τηλέφωνο, του είπατε γιατί πήγες. Πήγα, τον έπιασα εγώ. Γιατί πήγες και δήλωσες αυτά τα εγώ. Πράγματα. Γιατί δεν τρέπεσε να βάζει και το χέρι στο Ευαγγέλιο. Αχά μου λέει. Με κορόιδευε κιόλας ηρωνικά. Έχουμε περάσει, κυρία Τατιάνα, πάρα πολλά. 33,5 μήνες. Σας κορόδινε ηρωνικά. Βεβαίως. Ποιο λόγο. Επειδή του είπα ότι έβαζε και το χέρι στο Ευαγγέλιο. Γιατί έδωσε και ένορχη κατάθεση έκανε και υπεύθυνο του νόμου 105. Και όταν του είπα βάζει το χέρι στο Ευαγγέλιο, μου γέλαγε ηρωνικά. Και κάτι και ακόμα που σας είπαν. Στα χέρια του τώρα αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται βέβαια να το δείξουμε. Γιατί είναι ένα σημείο σοβαρότατο. Αλλά σας το εγγυώμαι και με το βάρος και τη σοβαρότητα του τι σας λέω, ότι έχουν ηχητικό ντοκουμέντο στο οποίο αποδεικνύονται πράγματα τα οποία οποιοδήποτε δικαστής αφού δεν τα έχει δει, οποιοδήποτε ανακριτικός υπάλληλος, αστυνομικός, αν δεν τα έχει δει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Το έχουν και βέβαια θα το χρησιμοποιήσουν. Να. Για μας. Αυτά τα ηχητικά ντοκουμέντα γίνονται αποδεκτά από τα δικαστήρια. Βεβαίως γίνονται. Εμείς θα το δώσουμε και εμείς θα το δώσουμε. Πρόκειται για κακούργημα. Μα είναι δυνατόν να έχουν χάσει το παιδί του τώρα για να λένε, ξέρετε, ναι, ο νόμος για τα πλημελήματα λέει εδώ είναι κακούργημα. Αυτοί οι άνθρωποι 30 τόσους μήνες πεθαίνουν κάθε μέρα. Και θα σκεφτούν να τα δώσουν το ηχητικό ντοκουμέντο. Αυτοί πεθαίνουν κάθε μέρα. Και θα σκεφτούν αν υπάρχουν δολοφόνοι με τους. Ο νόμος δεν υπάρχει. Θα το δώσουμε όπου πρέπει να το δώσουμε και θα πούν και πώς ευρέθηκε. Δεν έχω να φοβηθώ, κυρία Τατιάνα, τίποτα. Έχασα το παιδί μου, έχασα τη ζωή μου. Αυτό έχω να πω εγώ. Από αυτήν μας καταστρέψανε. Με καταστρέψανε. Και εκτός αυτό με έχουν παιδέψει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Να κάνουν ψευτομηνύσεις. Να με τρέχουνε. Με τρέχουν από εδώ, να με τρέχουν από εκεί στα αστυνομικά τμήματα. Να με θέλουν να με πάνε αυτόφορο. Να μην πηγαίνω εγώ. Γιατί αντιδρούσε. Φασαρίες, κακό. Γιατί αντιδρούσε και έλεγε τι γίνεται. Οπότε έκανε και κινήσεις υπερβολικές ενδεχομένως για το παιδί. Εντάξει, ναι, λένε, η άλλη πλευρά λέει ότι έχει δεχτεί κάποιες απειλές από τον κύριο Δημήτρη. Ναι. Εγώ απειλή δεν έχω κάνει. Ακόμα και το 16χρονο παιδί μου, ναι, ο μικρότερος γιος μου δηλαδή, γιατί έχω άλλα δύο παιδιά, μία κόρη και ένα ακόμα αγόρι. 16χρονο και λοιπόν ακόμα και το παιδί το μικρό το έχουν απειλήσει αμέτρητες φορές. Μέχρι και τώρα που είχαν μάθει ότι θα ερχόμασταν στην εκπομπή, ακόμα και τώρα το προκαλούσαν το παιδί. Δηλαδή δεν μπορούμε να βγούμε έξω να κυκλοφορήσουμε. Όλοι θα μας προκαλέσουν, θα μας απειλήσουν, θα μας κοροϊδέψουν. Είμαστε δύο άτομα, εγώ και ο σύζυγός μου, και έχουμε να κάνουμε με ένα στρατό. Θεριά. Ναι. Θεριά. Αυτό. Όπου να ρωτήσετε. Όλα τα περίχωρα από Άρνηθο και γύρω-γύρω, ποιος είμαι εγώ, ποια είναι η οικογένειά μου και ποια είναι η οικογένειά αυτού. Και ποιο ήταν το παιδί, έτσι. Ποιο ήταν το παιδί. Πείτε μας δύο λόγια για το παιδί σας. Περιγράψτε μας το γιο σας. Όχι γιατί είναι παιδί μου, κυρία Τατιάνα. Εγώ και, ό,τι και να πω θα τα δικήσω. Θα τα δικήσω πραγματικά, γιατί δεν είχε κάτι που μπορώ να πω ότι. Το παραμικρό. Ένα λόγο που με είχε στεναχωρέσει ποτέ, εμένα τον πατέρα του και κανέναν άνθρωπο. Ένα παιδί σεβάσμιο. Δεν είχε διαμαρτυρηθεί ποτέ για τίποτα. Αυτοδημιούργητο. Μπορώ να πω, πρόσφερε πάρα πολλά πράγματα
σε ανθρώπους που εγώ έμαθα εκ των υστέρων, όταν έφυγε το παιδί μου, που δεν γνώριζα. Ένα παιδί που ήξερε πάρα πολλά πράγματα και δεν μίλαγε σε κανένα, δεν έλεγε ποτέ τίποτα. Θα σας λέω, θα το αδικήσω. Ένα παιδί πονόψυχο. Λυπόταν. Ήθελε να δίνει. Μόνο να δίνει. Τον ευχαριστούσε να δίνει. Αυτό που έλεγε πάντα, τα παιδιά μου, τα αδέλφια του. Τα θεωρούσε παιδιά του. Είμαι ο πατέρας τους. Κυρία Τατιάνα, σου ορκίζομαι εκεί που βρίσκεται το παιδί μου, 25,5 χρονών παλικάρι. Δεν μου είχε πει ούτε μία φορά κανένα πατέρα και πιο πέρα. Μία φορά. Κάθε πρωί, κυρία Τατιάνα, κάθε πρωί πήγαινε, ενώ γύριζε από το βουνό, πήγαινε στο σπίτι της γιαγιάς, της μητέρας μου, να δει αν είναι καλά. Στις αδερφείς μου, στις κουνιάδες μου, της άλλης γιαγιάς, του πατέρα μου. Και μετά ερχόταν στο δικό μας, κάθε πρωί, να δει αν είμαστε όλοι καλά. Σας είπα, θα το αδικήσω. Είναι αδικία, λίγα. Έντονη αντιδικία, ισχυρότατη και πρόσφατη, πέρα από τη σκιαγράφηση πολύ καλά κάνει ο Ίγωνης, είχε μόνο από το περιβάλλον, ισχυρότατη όμως, που περιγράψαμε προηγουμένως σε επίπεδο και απειλών και ύβρεων και ισχυρότατη με το περιβάλλον αυτό που περιγράψαμε, το οποίο είχε επανέλθει και επανήλθε και τώρα μετά τον θάνατο. Υπήρχε δηλαδή πλέον ένας λόγος, εμείς θα τον προσδιορίσουμε και θα τον δούμε προσεκτικά και αρμοδίως, τίποτα άλλο, καμία άλλη... Κάνουν μια άλλη αναφορά, δεν γίνεται. Μάλιστα. Μόνο από το περιβάλλον μιας προηγούμενης σχέσεώς του που είχε επανέλθει, ήταν σφοδρότατη αντιδικία με συγκεκριμένους λόγους που θα μπορούσαν να μπουν σε μια τέτοια πράξη κακότητος. Αυτό λοιπόν αφορά τη δικαιοσύνη. Βεβαίως, Τατιάνα, να πούμε, επειδή επικοινωνήσαμε όπως οφείλουμε με τις άλλες πλευρές, οι ιδιοκτήτες των αλόγων και των στάβλων, μέσω των συνηγόρων τους, υποστηρίζουν ότι δεν έχουν καμία σχέση, καμία ευθύνη, ούτε καν υπαιτιότητα από αμέλεια για το θάνατο του Θανάση. Πως οι γονείς επιρρύπτουν ευθύνες σε ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση και πως πρόκειται ξεκάθαρα για ένα δυστύχημα, για ένα τραγικό δυστύχημα. Mm. Μάλιστα. Να πω εγώ... και ένα τελευταίο, κυρία Τατιάνα. Ναι, βεβαίως. Η Αμάρινθος και όλα τα περίχωρα, όσοι είχαν γνωρίσει το Θανάση, ακόμα και μέχρι τη Λαμία, όλοι ακόμα πονούν για το Θανάση. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Την ημέρα, δεν έγινε εκείνη την ημέρα, έγινε γάμος. Και η Βίολετα, το αυτοκίνητο ήταν, το είχαμε στολίσει, είναι ηθικό. Έκανα το γάμο του παιδιού μου. Αυτό που είχα ονειρευτεί και μου το στέρισαν. Το παιδί μου το πήγα γαμπρό, όπως το άξιζε. Εκείνη την ημέρα γινόταν επιτάφιος. Τόσο κοσμοπλημμύρα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε και πόσος κόσμος πονάει και θέλει την αλήθεια. Γιατί ξέρουν ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι και ζητούν τη δικαίωση του Θανάση. Αυτό έχω ζητήσει πολλές φορές από τις αρχές. Δεν έχω ζητήσει να μου κάνουν χάρη ποτέ. Από κανέναν. Το δίκιο ζητώ. Γιατί αυτό το παλικάρι πρέπει να δικαιωθεί. Δεν είχε αδικήσει κανέναν. Γιατί να το αδικούν ακόμα και εκεί που είναι. Ακόμα και τώρα. Δεν μπορεί να πηγαίνω εγώ στο κημητήριο, κυρία Τατιάνα, και να έρχεται ένας παππούς και να μου λέει. Γιατί πολλοί γνωρίζουν την αλήθεια. Να βγουν να την πουν. Έστω και ανώνυμα. Όπως θα έκανα κι εγώ. Αυτό θα έκανα. Ανώνυμα έστω. Αν τους φοβόμουν. Γιατί πολλοί είναι αυτοί που τους φοβούνται. Εγώ όμως όχι. Να πηγαίνω στο κημητήριο και να έρθει κάποιος παππούς και να μου λέει «Είναι κρίμα αυτά τα παλικάρια, να τα σκοτώνουν». «Κύριε, λέω, είμαι η μητέρα του, γιατί φορούσα τα άσπρα και δεν με κατάλαβε». Και μόλις του είπα έτσι, εξαφανίστηκε. Να πηγαίνω στο κημητήριο και να πηγαίνω με φόβο, για να μην σκοτώσουν. Γιατί πολλές φορές με έχουν χτυπήσει. Εμένα, τη μάνα, γιατί δεν σέβονται, δεν ξέρουν να σέβονται. Σε τι θεό πιστεύουν, κυρία Τατιάνα. Ποια ήταν η μάνα που τους γέννησε. Σέβομαι την κάθε μητέρα. Αυτοί δεν σέβονται όμως τη δική τους μητέρα, αλλά ούτε και εμένα. Εμείς έχουμε να ευχηθούμε μόνο να λάμψει η αλήθεια. Αυτό. Αν λοιπόν κρύβεται κάτι άλλο πίσω από αυτό το θάνατο το τραγικό του γιού σας, και αν έχετε στοιχεία, ευχόμαστε να λάμψει η αλήθεια. Εμείς ως μέσο μαζικής ενημέρωσης είμαστε εδώ για να προβάλλουμε όλα τα στοιχεία, ό,τι έχετε στοιχεία εσείς, χωρίς βεβαίως να δημιουργούμε οποιοδήποτε κόλλημα στη δικαιοσύνη με τη δημοσιοποίηση αυτή. Αν όμως υπάρχει οποιαδήποτε προσπάθεια συγκάλυψης, ο δημοσιογράφος
γίνεται αρρωγός στην έρευνά σας, για να μην συγκαλυφθεί τίποτα και να βγουν όλα στο φως. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να σας ευχηθώ κουράγιο. Εμείς θέλουμε να ευχαριστήσουμε και εσάς, το κανάλι σας που δείξατε τόσο ενδιαφέρον, και την κυρία Κυπουρού και εσάς. Και τον κύριο Μαντούβαλο. Τον κύριο Μαντούβαλο. Να ευχαριστήσω. Και για τον κύριο Μαντούβαλο έχω να πω και κάτι άλλο, που τον γνώρισα έστω με αυτό το περιστατικό, ότι είναι άνθρωπος με κεφαλαία γράμματα. Καλώς. Με κεφαλαία γράμματα. Με κεφαλαία. Να σας ξέρω τόσο άνθρωπος. Μακάρι να το είχαμε γνωρίσει από την αρχή. Τώρα θα είχαν τελειώσει όλα. Και κάνω μία έκκληση. Όποιος ξέρει, που ξέρω ότι ξέρουν και άλλοι πάρα πολύ, έστω κρυφά, έστω αργά, έστω μετανιωμένοι, να βγουν και να το πούνε. Μάλιστα. Ξέρω πάρα πολλά. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Θα αλλάξουμε θέμα. Θα πάμε να πω το διαγωνισμό μία φορίτσα, άλλη μία φορά. Να πω ότι έχουμε κοσμήματα, φακαντόρο και επώνυμα αρώματα, αλλά και 10.000 ευρώ μετρητά. Γιατί αυτή την Παρασκευή, τώρα σε τρεις μέρες, ολοκληρώνεται ο μεγάλος διαγωνισμός. Το σημαίνει ότι δεν έχετε να περιμένετε πολύ για να εισπράξετε το 10.000 τώρα, για να κερδίσετε μάλλον το 10.000 τώρα, αυτή την Παρασκευή θα δώσουμε τη βαλίτσα. Όμως, έχουμε τρία εκπληκτικά δώρα ημέρας, δώρα εκπομπής. Είναι τα δώρα που βλέπετε εκεί, είναι τα αρώματα που βλέπετε και τρία κοσμήματα φακαντόρο. Το ένα κόσμο το βλέπετε είναι μια καρδιά με διαμάντια σε χρυσό. Το άλλο είναι με αμέθιστο, με ροζ χρυσό και διαμάντια. Και το τρίτο επίσης μια πολύ ωραία καρδιά με διαμάντια και χρυσό και λευκό χρυσό. Στο 90-11-51-51-51. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, Σπύρο μου, πάμε να δούμε λίγο τι νεότερα στοιχεία έχουμε για τον τραγικό θάνατο, ναι, και της δεύτερης κόρης της Βέφης Αλεξιάδου. Της Αγγελικής, η Άντζης Αλεξιάδου, η οποία έφυγε, όπως μαθαίνουμε, διότι οι πληροφορίες, ξέρεις, κάποια στιγμή αλλάζουν όσο περνάει η ώρα. Αυτό λοιπόν που έχουμε μάθει από το συγγενικό περιβάλλον είναι ότι η Άντζη Αλεξιάδου έφυγε από τη ζωή στη μία τα ξημερώματα. Ναι. Νύχτα έφυγε. Νύχτα έφυγε, σε ηλικία 54 ετών. Ήταν δηλαδή 13 χρόνια μεγαλύτερη από την Αλεξία Αλεξιάδου. Διότι θα θυμάσαι πάρα πολύ καλά ότι πριν από 3,5 μήνες που έφυγε η Αλεξία Αλεξιάδου, η Αλεξία ήταν νεότατη στα 41 της χρόνια, έχοντας... Α, είχαν πολλά χρόνια διαφορά οι δύο αδελφές, έτσι. Ναι. Α, δεν το ήξερα αυτό. Και έφυγε μία τα ξημερώματα χθες. Αυτό που μας είπαν, η τελευταία πληροφορία που έχουμε... Τώρα είναι... το πρωί έφυγε νύχτα το κορίτσι. Ναι. Ότι έφυγε στη μία τα ξημερώματα. Πριν από λίγη ώρα επικοινώνησα με άνθρωπο από το περιβάλλον, το συγγενικό, και μου επιβεβαίωσε ότι έφυγε στη μία τα ξημερώματα. Συγγνώμη, είχε φύγει και η Αλεξία, αν θυμάμαι καλά, την ίδια ώρα περίπου ξημερώματα, ή κάνω λάθος? Νομίζω απόγευμα την είχαν πάει στο νοσοκομείο και ξημερώματα. Και ξημερώματα που πέθανε. Τρεις νομίζω είχαμε πει τότε, αν δεν κάνω λάθος. Τρεις ώρα τα ξημερώματα. Πριν 3,5 μήνες. Ναι. 3,5 μήνες. Να πούμε ότι η Άντζη νοσηλευόταν τον τελευταίο καιρό στο Γενικό Ογκολογικό Κέντρο Άγια Ανάργυρη, που είναι εδώ στην Κηφισιά, στα Βόρεια Προάστια. Οι πληροφορίες είναι, ξέρεις, πολύ περιορισμένες, διότι είναι σοκαρισμένοι οι άνθρωποι του οικογενειακού της περιβάλλοντος, καθώς παρά το γεγονός ότι τον τελευταίο καιρό ταλαιπωρούνταν από καρκίνο, όπως είπαμε και προηγουμένως, αλλά είναι αλήθεια ότι όλοι ήλπιζαν ότι θα το ξεπεράσει, όλοι ήλπιζαν ότι θα μπορούσε να έχει μια καλύτερη επόμενη μέρα. Τελικά έδωσε τη μάχη της, δεν τα κατάφερε, εδώ βλέπουμε και τη φωτογραφία της. Μια γυναίκα η οποία είχε ένα πολύ μεγάλο δέσμο με την οικογένειά της και με τη μητέρα της και με την αδερφή της Αλεξία. Έχουμε ακούσει και την μαρτυρία της Βέφας Αλεξιάδου, που είχε εξαιρετική σχέση με τους γαμπρούς της και με τον σύζυγο της Άντζης, ο οποίος υπήρξε και στήριγμα της Βέφας όλο αυτό το διάστημα που έχει μείνει μόνη της, και είναι αναμφισβήτητα μια πολύ άσχημη και πολύ δύσκολη στιγμή για μια γυναίκα που από τον τελευταίο καιρό δοκιμάζεται από το χαμό των παιδιών της και του σύζυγου της. Να δούμε ένα βίντεο για την είδηση αυτή. Ανίποτη οδύνη για την οικογένεια της Βέβας Αλεξιάδου. Μετά το χαμό της Αλεξίας, στα τέλη του περασμένου Οκτώβρη, η κυρία Βέφα εδώ και μερικές ώρες θρυνεί το χαμό και της δεύτερης κόρης της. Η Άντζη Αλεξιάδου φέρεται τα τελευταία δύο χρόνια να περνούσε μια σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της.
Χτυπημένη από τον καρκίνο, δεν κατάφερε να αποχαιρετήσει την αδερφή της, αφού την επόμενη μέρα της κηδείας της Αλεξίας έπρεπε να υποβληθεί σε μια κρίσιμη χειρουργική επέμβαση. Παρ' όλα αυτά, η Άτζη μέσα από το νοσοκομείο είχε γράψει ένα συγκινητικό μήνυμα στο Facebook για την απώλεια της αδερφής της. Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμπαράστασή σας. Η Αλεξία μας, η μαμά μας, το στήριγμά μας δεν έφυγε. Είναι εδώ κοντά μας. Μωρό μου, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Βαγγέλης, Χαρά, Βέφα, Γκάτσπι. Η είδηση του θανάτου της Άντζη Αλεξιάδου έγινε γνωστή σήμερα το πρωί στο στενό οικογενειακό περιβάλλον. Σοκαρισμένοι, οι δικοί της άνθρωποι δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό που τους βρήκε. Είναι βαρύ για όλους. Η συγκεκριμένη αφήξη από την νοσηγενή για το φοιτητό. Πότε το έμαθες? Σήμερα το πρωί το έμαθα. Φαντάζομαι ότι είναι πολύ μεγάλη η οδύνη και για την οικογένεια και για την κυρία Βέφα. Είναι πολύ για όλους. Λογικό. Δεν είναι αυτό. Ο σύζυγός της και καταξιωμένος μουσικός Γιάννης Δόντορος, όλο αυτόν τον καιρό που περνούσε την περιπέτεια υγείας ήταν το στήριγμά της. Όπως στήριγμα υπήρξε και στη Βέφα Αλεξιάδου όταν έχασε τον άντρα της. Με ανακουφίζει πάρα πολύ το ότι έχω δίπλα μου τον Γιάννη. Πίστεψέ με, το βράδυ που πέθανε ο άντρας μου και ανέβηκα επάνω να βάλω κάτι διαφορετικό, να βάλω ένα μαύρο ρούχο εκείνη την ώρα, έτσι ένιωσα. Ήρθε, μ' αγκάλιασε πάνω στο δωμάτιό μου, με έσφιξε στην αγκαλιά του, έκλαιγε μαζί μου και μου λέει: «Μαμά, μη στεναχωριέσαι. Από εδώ και πέρα, εγώ θα είμαι και το παιδί σου και ο άντρας σου». Ο θρήνος και ο πόνος από αυτό το δεύτερο χτύπημα είναι μεγάλος για την τηλεμαγείρισα, που δεν μέσα σε διάστημα 3,5 μηνών τα δύο της παιδιά να φεύγουν από τη ζωή. Έτσι ξαφνικά και άδικα. Με δύναμη ψυχής, η κυρία Βέφα δεν παρέλειψε σήμερα το πρωί να ευχηθεί στην εγγονή της Χαρά, που έχει την ονομαστική της γιορτή. Αυτό που θα ήθελε και για τις δικές της κόρες. Σήμερα, μνήμη του Αγίου Χαραλάμπους, γιορτάζει η εγγονή μου η Χαρά. Χαρούλα μου γλυκιά, αγαπημένη μου εγγονούλα μου, ξέρω πως το δώρο που σου κάνω σήμερα για τη γιορτή σου θα σου αρέσει, αφού αγαπάς τόσο πολύ τη λογοτεχνία και αυτήν ετοιμάζεσαι να σπουδάσεις στην Αγγλία. Είναι το υπέροχο ποίημα «Αν» του Βρετανού λογοτέχνη και ποιητή Kipling, που κλείνει στους στίχους του όλα όσα χαρακτηρίζουν τον αληθινό άνθρωπο. Και εκείνο που μετράει στη ζωή δεν είναι να αποκτήσεις όλες τις γνώσεις και τη μόρφωση και τη σοφία του κόσμου, αλλά να καταφέρεις να γίνεις αληθινός άνθρωπος. Χρόνια πολλά, καλά, επικοδομητικά, χαρούμενα, επιτυχημένα και ευτυχισμένα. Σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, με όλη μου την αγάπη, να είσαι γερή και να επιτύχεις όλους σου τους στόχους στη ζωή. Επιθύμησα, Κυριακούλη μου. Και εγώ πολύ, πολύ. Με τις εξελίξεις που είχαμε. Να είμαστε καλά όμως, δεν πειράζει. Δεν μου μαγείρεψες χθες. Τι θα μου μαγειρέψεις? Χειμωνιάτικο φαγητό. Ναι. Μία γάστρα. Σήμερα η συνταγή λοιπόν έχει ένα πολύ εύκολο φαγητό. Θέλω να είναι πολύ γρήγορη και πολύ εύκολη. Τι σημαίνει αυτό? Όλα σε μια γάστρα, στο φούρνο, ναι. Νόστιμα, θρεπτικά υγιεινά και πολύ πολύ γρήγορα. Α, πολύ τα χαίρομαι αυτά τα φαγητά που τα πετάς όλα μέσα και τα κάνεις όλα μέσα, τα αγαπημένα. Αλλά και βγάζουν πάρα πολύ γεύση και πάνω το φέρω από το φούρνο. Ωραία. Που περιμένει. Για φέρε, περιμένω να το δω, όχι μόνο να το δω. Το μόνο που θα χρησιμοποιήσετε είναι μια γάστρα, ό,τι έχετε, σιδερένια, δεν με πειράζει. Κάποιο σκεύος που μπορούμε να το έχουμε πάνω στη φωτιά. Αυτό είναι, κάτσε να κλείσω το φούρνο. Α, αυτό, τέλεια. Λοιπόν, αυτό να γίνουν τα αποκαλυτήρια εδώ ή από εκεί? Εκεί, εκεί. Έλα, ωραία, τι θέλεις. Παραπαπαμ, παπαμ, ένα φαγητό που βράζουμε τα μακαρόνια μέσα στο γάλα και είναι πολύ νόστιμα και είναι εδώ. Wow! Πήρα ήδη πιάτο, Κυριακούλη. Χυλωμένα μακαρόνια με τυρί παρμεζάνα, τα οποία έχουν βράσει όλα αυτά και κοτοπουλάκια έχουν βράσει μέσα σε γάλα. Και τίποτε άλλο, πραγματικά θα αρέσει πολύ, δεν θα χρειαστείτε ούτε καν να βάλετε από μέσα τυρί, είναι όλα χυλωμένα, ναι. Έχουν βράσει τόσο όσο, ναι. Και μπορείτε να τα κάνετε με οποιοδήποτε μακαρονικό θέλετε. Για παράδειγμα, εγώ έχω βάλει μαλφαντίνες. Μαφαλντίνες, αγαπημένα. Μαφαλντίνες. Είναι αυτό εδώ. Το ταλιατελάκι, το σγουρό. Εδώ δεν το παίρνει κάμερα, κάτω το βάλω κάτω. Αυτό είναι σπανάκι. Και σπανάκι και κοτοπουλάκι. Πάρα πολύ νόστιμο, Κυριάκο, και τόσο εύκολο. Πάμε να μας δείξεις. Ένα όνειρο η συνταγή. Λοιπόν, πάμε για κάρτα, για υλικά. Πραγματικά αυτό που θέλω να θυμάστε είναι το γάλα και την τεχνική την οποία θα σας δείξω. Θα χρειαστείτε 500 γραμμάρια ζυμαρικά, ό,τι έχετε. Μαφαλντίνες εγώ βάζω, δηλαδή μια ταλιατέλα σγουρίες, ή θα βάλετε ή λαζάνια ή παπαρδέλες ή ακόμα και χυλοπιτάκι που ξέρω που έχετε.
500 γραμμάρια σπανάκι φρέσκο, ένα στήθος από ένα κοτόπουλο, ένα λίτρο γάλα, μισή κούπα νερό, θα σας πω γιατί την θέλουμε, και ένα κρεμμύδι, μία σκελίδα σκόρδο, τρεις πιπεριές φλωρίνης, τις ψημένες αυτές στο ξύδι που έχουμε στο βαζάκι μας. Και αν δεν έχουμε, να τις ψήσουμε στο φούρνο και θα βάλουμε λίγο ξυδάκι και τελειώσαμε. 150 γραμμάρια παρμεζάνα τριμμένη. Τέσσερις κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, μία κουταλιά γλυκιά πάπρικα καπνιστή, για να αποφύγουμε το κοτόπουλο με το μπέικον είναι αυτό. Οπότε για να έχουμε τη γεύση του κοτομπέικον, βάζουμε μία κουταλιά καπνιστή πάπρικα και τελειώσαμε. Αλάτι και πιπέρι φρέσκο. Πώς ξεκινώ? Πάρα πολύ νόστιμο. Φανταστικό. Έλα να σε βοηθήσω να το φτιάξουμε μαζί. Λοιπόν, έλα, ναι. Ένα κρεμμύδι στον πολυκόφτη και μία σκελίδα σκόρδο θα τα κάνετε αληθή. Πολυκοφτάκι που ξέρω ότι είναι πολύ χρήσιμο. Εδώ. Μου έχει λύσει τα χέρια και απλά αλέτο. Τέλεια. Ένα απλό χτύπημα. Θα μου τα χτυπάτε και λιγουλάκι όταν κάθετε κάτω για να μην τα ανοίγετε και βγάζετε και με το κουταλάκι. Την ώρα που το ανακατεύετε, πατάτε το κουμπί, το πιάνετε από κάτω και ανακινείτε. Και τελειώσατε. Μία κίνηση για να τελειώνετε πολύ πολύ εύκολα. Λοιπόν, το κοτόπουλο τώρα. Ένα κοτοπουλάκι σε μπουκίτσες. Λοιπόν, ελαιόλαδο να φέρω. Και εδώ, αν δεν έχουμε το ειδικό σκεύος που μπαίνει, εδώ θα ήθελα. Αν δεν έχουμε το ειδικό σκεύος που μπαίνει μέσα στην. Που μπαίνει μέσα στο φούρνο, δηλαδή όλο μαζί είναι γάστρα, μεταλλικό. Τύπου γάστρα. Αλλά θέλω να μπαίνει και πάνω στη φωτιά, οπότε θέλω να το δείξουμε εδώ στους τηλεθεατές. Εδώ, αυτό είναι. Θα βάλουμε τη γάστρα μας πάνω στη φωτιά αρχικά. Ακριβώς. Στα μάτια. Βάζω λίγο ελαιόλαδο. Για να μην λερώνει πολλά σκεύη το κάνει αυτό. Ένα σκεύος και τελειώσαμε, βέβαια. Πάρα πολύ ωραία. Μέσα όπως είναι. Τέλεια. Και κοιτάξτε τι ωραία επιφάνεια. Καταρχήν σου φτιάχνει διάθεση γιατί έχει μια μεγάλη επιφάνεια να κάνει ό,τι θέλει. Όντως. Αν δεν έχει αυτό, στο τηγάνι σου πάρα πολύ απλά και μετά στο πυρέξ. Το πυρέξ με λίγο αλουμινόχαρτο, το σκεπάζετε στο φούρνο και έχει γίνει. Ανακατεύει εδώ το τσιάνα, ξεκινάω και θέλω πάντα να μου θωρακίζετε το κρέας και μετά το κρεμμύδι και το σκόρδο ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί το κρέας χρειάζεται περισσότερο χρόνο, θέλω να δώσω χρώμα, δεν θέλω να βράσει. Και πώς το κάνει εδώ τώρα το τατιανάκι μας το γλυκό. Πριν το ανακατεύω πολύ, να το αφήσω να αρπάξει καλά τη μια μεριά. Πρέπει να, πρέπει να το αφήσεις να σιγοψύνεται όπως πρέπει να γίνεται σε όλα τα κρεατικά. Για να μην πω τίποτα άλλο. Λοιπόν, αφήνουμε λοιπόν να θωρακιστεί καλά, όχι πολύ ζάλισμα, όχι πολύ ανακάτεμα και πάμε. Ωραία. Ωραία. Φέα. Ωραία. Ανακατεύω λοιπόν, τώρα του μπάρω. Αυτό είναι, τι σημαίνει ένα νόστιμο κοτόπουλο? Το νόστιμο κοτόπουλο είναι αυτό που καίει πολύ το τηγάνι και δεν έχουν βγάλει, παιδιά, δεν έχει βγάλει ζουμάκια. Αυτό που γεμίζει κατσαρόλα σας και φεύγει όλη η γεύση της πρωτεΐνης και όλα τα θρεπτικά συστατικά. Λοιπόν, αυτό για να το πετύχετε, τι θέλετε? Πάρα πολύ δυνατή φωτιά. Ένα-δυο λεπτάκια. Εδώ βλέπω ότι έχω πιάσει και τα δύο. Θα μου έχετε λίγο προσοχή όταν χρησιμοποιείτε τέτοιου είδους σκεύος. Γιατί εγώ, όπως βλέπετε εδώ, έχω πιάσει και τα δύο τα μάτια. Και το ένα και το πρώτο και το δεύτερο. Εντάξει. Ωραία. Δυνατά πάρα πολύ η φωτιά. Συγγνώμη εδώ, να την ανεβάσω. Και σε αυτό το σημείο που έχουν γίνει, βάζω και το κρεμμυδάκι. Ναι. Κρεμμύδι και σκόρδο. Κρεμμύδι σκόρδο. Θα μας χαβολείς στο στούντιο τώρα. Α, αυτά είναι. Αχ. 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 Πήγα να το πιάσω. Έλα, με το χέρι. Ωραία, ωραία, ωραία. Α, προσοχή, ναι, το, μόλις αυτό έλεγα, προσοχή. Εδώ, χαρά μου, καλή. Νάτες οι μοσχοβολιές. Λοιπόν, αγαπημένη τεχνική, τη λέω ότι θα την ξαναπώ και δεν θα βαρεθώ ποτέ να σας τη λέω ποια είναι. Να, καβουρδίζετε τα μπαχαρικά σας. Βάζω τώρα καπνιστή πάπρικα. Γιατί το κοτόπουλο αγαπάει το μπέικον, εγώ δεν θέλω να βάλω μπέικον στη συνταγή. Θέλω να την κάνω light αλλά γευστική, οπότε κάτσε να πάρω όλη τη γεύση του μπέικον που είναι το κάπνισμα και αυτό μέσα. Για να καβουρδίσουμε και να αναδείξουμε όλα τα αρώματα. Τέλεια! Αχ, να τη και η πάπρικα. Αυτά είναι. Αχ, τι ωραία. Λοιπόν, καιρός για το σπανάκι. Έχει κοκκινήσει όπως βλέπετε εδώ το μείγμα. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Το σπανάκι σου μέσα. Ας ρίξουμε το σπανάκι τώρα. Τώρα θα βγάλει τα υγράκια του το σπανάκι, Θα βγάλει τα υγράκια του και θα το βοηθήσουμε και εμείς να τα βγάλει ακόμα πιο πολύ. Τρίβοντας ή ρίχνοντας λίγο πιπέρι. Τρίβοντας λίγο χοντρό αλάτι ή βάζοντας κανονικό αλάτι που έχετε. Εμένα μου έχουν φέρει τώρα φρέσκο αλάτι. Ναι. Θα το τρίψω ευθύς αμέσως. Α, πολύ ωραίο. Γιατί δεν ξέρω το πιάνει. Κάτσε να βάλω και λιγουλάκι από εδώ. Αυτό είναι.
Τέλεια. Βάζω και κανονικό αλάτι. Ανακατεύω. Και πάμε λίγο για τις πιπεριές. Αυτές οι πιπεριές, οι φλωρίνες, οι έτοιμες, πολύ βολεύουν. Πολύ. Και να σου πω, Τατιάνα, αν δεν έχουμε ή έχουμε πιπεριές οι οποίες τις έχουμε ξεχάσει στο ψυγείο μας, μπορούμε, όπως είναι, για να έχετε τούτο εδώ το αποτέλεσμα, στο γκριλ, όπως είναι σε ένα ταψάκι χωρίς τίποτα, να καούνε δηλαδή απ' έξω, να τις γυρίσετε και λιγάκι στο ενδιάμεσο και με το που γίνει αυτή η μαυρίλα και γίνει όλο κατά μαύρο, θα σου το δείξω μία μέρα, πήρα και ιδέα, γίνει όλο μαύρο, τις βάζετε όπως είναι σε ένα μπολάκι, σε ένα μπολ με μία μεμβράνη από πάνω. Τις αφήνετε 5 λεπτά και μετά το ανοίγετε, είναι πολύ εύκολο να το ξεφλουδίσετε κάπως έτσι, εδώ. Το ξεφλουδίζετε κάπως έτσι, αφού τις ανοίξετε. Σας το είπα πολύ γρήγορα, θα σας το δείξω. Αν δεν έχουμε τις φρέσκες, Τατιάνα μου. Α, τις άλλες. Αν δεν έχουμε τις έτοιμες, τις ψημένες. Τις άλλες. Τις αφήνουμε σε μπολάκι με. Τις ψήνουμε στο γκριλ. Ναι. Μαυρίζουνε, καρβουνιάζουνε απ' έξω το δέρμα τους. Και μετά για να βγάλουμε το δέρμα τους, τι κάνουμε. Το βάζουμε σε μπολάκι. Με μία μεμβράνη. Οπότε ο υδρατμός θα το βοηθήσει να ξεφλουδίσουν. Λίγο ξυδάκι μετά και έχετε το αποτέλεσμα του έτοιμου. Κόβω λοιπόν σε κομματάκια, μικρά, μεγάλα, δεν με πειράζει. Εγώ τα θέλω χοντροκομμένα γιατί μου αρέσει να φαίνονται. Αυτό είναι. Βάζω και αυτά μέσα. Να, το ήδη μαράθηκε το σπανάκι μας. Σίδι τώρα έχω, πάπρικα. Σίδηρο πολύ, τι σημαίνει αυτό, σίδηρο, σπανάκι. Όλα τα χειμωνιάτικα λαχανικά μέσα. Ανακατεύω να δώσω πάρα πολύ χρώμα. Να μπερδευτούν οι μυρωδιές. Πολύ ωραία. Τα πιάνω το έχεις κάνει όλο μόνη σου. Είναι συνταγή του Εργένη, είναι για τους φοιτητές που δεν έχουν τίποτα, έχουν μόνο ένα σκεύος. Και όπως είναι αυτό το σκεύος, μια κατσαρόλα, ας πούμε. Και ακόμα και την κατσαρόλα μπορείτε να τη βάλετε στο φούρνο. Είναι χαμηλώνετε συνταγή τη σχάρα. Του Εργένη και τη κουρασμένη νοικοκυράς κυρία. Αχ και βαχ. Για σας τα κάνουμε όλα της λοιπόν. Της πολύ κουρασμένης νοικοκυράς που δεν θέλει ούτε να πλένετε τίποτα και ούτε να κουράζετε. Έτσι. Εδώ τώρα, προσοχή. Έλα. Προσοχή, attention, s'il vous plaît. Μαντάμε με σχέση, που χάσατε τι. Θα τα βράσω τα ζυμαρικά μέσα σε ένα λίτρο γάλα. Α, αυτή είναι η μαγιά σου, Κυριακό. Πώς θα πάρουν τη θεσπέση αυτή η γεύση. Αυτό είναι. Ούτε κρέμες γάλακτος σε αυτό το σημείο. Βλέπετε τα αρώματα πώς έχουν μπερδευτεί. Ένα λεπτό. Δεν θα τα βράσει πρώτα τα μακαρόνια. Όχι, όπως είναι μέσα στη γάστρα στο φούρνο. Α, θα βράσουμε κάτι. Ναι, τώρα με τρέλανες. Περίμενα να τα βράσουμε. Αυτό τι είναι, τυρί. Λοιπόν, ένα τυράκι για να ανεβάσουμε λίγο, να βάλουμε και λίγα λιπαρά τυριού. Ναι. Παρμεζάνα, ένα τυρί, ναι, μεν είναι ιταλικό, αλλά αυτό που θέλω να θυμάσαι από την παρμεζάνα είναι ότι φάτε την άφοβα, καταναλώστε την άφοβα. Περιέχει πραγματικά πάρα πολύ ασβέστιο από ό,τι τα υπόλοιπα τυριά. Ναι. Βάζω λοιπόν και την παρμεζάνα. Δεκάει τώρα που το έπιασες. Έλα. Εντάξει. Τι να πω τώρα εγώ. Έχω σένα δίπλα μου και δεν με νοιάζει τίποτε. Λοιπόν, ανακατεύω. Αυτό αρχίζει λοιπόν. Τώρα σε αυτό το σημείο μην περιμένετε να βράσει και να κοχλάσει. Ναι. Γιατί έχει πέσει λιγάκι η θερμοκρασία. Ήταν και το γάλα κρύο. Αν είναι ζεστό θα έχει βρασμό. Ακόμα καλύτερα, Τι θέλω από εσάς εδώ. Οποιοδήποτε μπορείτε να βάλετε. Το χιλοπιτάκι σας. Να βάλετε την ταλιατέλα σας, τις παπαρδέλες, όποιο ζυμαρικό θέλετε. Εγώ επιλέγω λοιπόν μαφαλντίνες. Μην μπερδεύεστε επειδή είναι λίγο περίεργη λέξη. Ό,τι ζυμαρικό έχετε. Είναι αυτό που είναι λίγο κατσαρό όπως βλέπετε εδώ πέρα. Α, αυτό. Κάνει λίγο κατσαρό και εμένα μου αρέσει γιατί δίνει λίγο, κάνει λίγο το σγουρό και μου δίνει λιγάκι προσωπικότητα. Θα σπάτε μέσα όπως είναι. Θα κάνετε ένα ανακάτεμα και θα το ψήσετε στο φούρνο στους 200 βαθμούς για 20 με 25 λεπτάκια. Ένα πακέτο ζυμαρικά βάζεις. Ένα πακέτο, 500 γραμμάρια. 500. Θα τα βάλω όλα. Ένα μεγάλο πακέτο. Ένα πακέτο, το εμπορίο, ό,τι έχουμε. Ναι. Τα πάνω κάτω, αυτά με το που τα βάλω στο φούρνο, εδώ, θέλω να αρχίσουμε λιγάκι να ανακατεύουμε, αυτά με το που τα βάλω στο φούρνο, ναι. Θα αρχίσουν να μαλακώνουν. Στα μέσα του ψησίματος, δηλαδή στα 10 λεπτά, θα ανοίξετε λιγάκι το φούρνο, αφού έχουν λίγο αχνιστεί και θα μου τα μπερδέψετε. Ναι. Λοιπόν, βάζω και λίγο νεράκι. Και λίγο νεράκι, και λίγο νεράκι. Το βοηθάω γιατί δεν θέλω όλο αυτό να μου γίνει, παιδιά, όλο μία μάζα. Θέλω να. Θα το βάλω τώρα το νεράκι για να το δείτε. Αυτό είναι. 220 βαθμούς με καπάκι, να φέρω και το καπάκι. Ένα δις φαγητό τώρα εδώ που σου έχω. Λοιπόν, πόση ώρα? 200 με 220, δυνατό φούρνο θέλω. Κατεβασμένο στο φούρνο, η σχάρα του φούρνου, αν θέλεις με βοηθάς. Α, το έχω ανοιγμένο. Ναι, περίμενε. Λοιπόν, χαρά μου. Λοιπόν. Για να χωράει η γάστρα μας ή το σκεύο μας ή η κατσαρόλα μας, τέλεια. Φουρνίστε το, ξεχάστε το για 10 λεπτά και
Στα 10 λεπτά το ανοίγετε. Ανακατεύετε τα πάνω κάτω να μπερδευτούν λιγάκι τα υλικά. Ξανακαπακώστε. Και στο σύνολο στα 20 λεπτάκια έχετε τούτο εδώ το φανταστικό γεύμα, Τατιάνα μου. Πάω εγώ στο δώρο, δείξτε εσύ, εσύ αγάπη μου για να... Λοιπόν, θα έχετε εδώ πέρα το καταπληκτικό ζυμάρικο, το οποίο πραγματικά δεν θα χρειαστεί άλλο τυρί. Είναι όλα, έχουν ανακατευτεί, έχει κοτοπουλάκι, σπανάκι και για όσους έχετε στο ντουλάπι σας, τελευταίο tip σας δίνω. Θα το σερβίρω τώρα εγώ αυτό στην Ηλένια που θα μου έρθει ευθύς αμέσως. Και ένα τελευταίο tip πριν πάω, πριν σας πάει η Τατιάνα στο καταπληκτικό μας δώρο. Αν έχετε ξεχασμένα στο ντουλάπι σας κάποια ζυμαρικά, τύπου ταλιατέλες, τύπου λαζάνια και αυτά ακόμα, σπάστε τα όπως σε ακανόνιστα κομμάτια και ρίχτε τα μέσα στη γάστρα. Καλή όρεξη από μένα, φιλιά πολλά, θα σας δω αύριο. Για να πούμε το καταπληκτικό μας διαγωνισμό. Αυτή την Παρασκευή, αγαπημένοι λατρεμένοι φίλοι, τώρα σε τρεις μέρες, δίνουμε τα λεφτά. Υπάρχει άλλη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που να δίνει αυτή την Παρασκευή 10.000 ευρώ? Η απάντηση είναι όχι. Όχι είναι η απάντηση. 10.000 αυτή την Παρασκευή, σε τρεις μέρες από τώρα. Αλλά προσέξτε, εκτός από το 10.000 έχουμε τρία καταπληκτικά δώρα. Πολύ μεγάλες πιθανότητες σας, μεγαλύτερες σήμερα να κερδίσετε, γιατί είναι τρεις. Έλα, Στελάκι μου, όμορφο, αγάπη μου. Θα μου δείξεις τι σήμερα. Λοιπόν, Πακαντόρο, καταπληκτική καρδιά, Παντατίφ. Wow. Είναι 18 καράτια χρυσό και έχει και διαμάντια 0,24 καράτια επάνω. Μαζί με αυτό το άρωμα το πάρα πολύ ωραίο. Θέλω να το μυρίσεις και να μου πεις τι σου μυρίζει αυτό το Gucci το άρωμα. Αχ, καθαριότητα. Και έναν αισθησιασμό. Έτσι, μπράβο. Εσένα βέβαια όλα σου μυρίζουν. Μυρίζουν αισθησιασμό. Υπάρχει ένας αισθησιασμός στον αέρα γενικά. Εδώ είναι το άλλο το καταπληκτικό της Φάκα Ντόρο. Αυτό το φωλατρέψει θέλω να σου πω. Το οποίο είναι με ροζ χρυσό, έχει αμέθιστο. Και έχει και διαμάντια, αυτό εδώ πέρα το Παντατίφ, 18 καράτια είναι χρυσό και 0,03 καράτια τα διαμάντια μαζί με αμέθιστο, αυτό εδώ είναι. Με το άρωμα το Lady Million της Paco Rabanne. Πω, πολύ ωραία δώρα. Αυτό και αν έχει θυσιασμό και σεξι πάρα πολύ. Θα το βάλετε αυτό, φίλες μου, και θα ο άντρας σας εκεί πέρα θα πάρει φωτιά. Στο Αγίου Βαλεντίνου. Ναι, ναι, και ξέρεις και ο Αγίος Βαλεντίνος. Πώς θα το γιορτάσεις, Τατιάνα μου? Θα φορέσω ένα κατακόκκινο φόρεμα. Ναι. Ένα σκίσιμο εδώ μπροστά. Με βαγγελά τους χαρές. Ναι, ναι. Πολλές, πάντα. Ένα ψηλό μαύρο τακούνι και θα πάμε για φαγητό. Αχ, το 50 Shades of Grey θα το δεις. Δεν ξέρω αν θα έχω προλάβει να το δω. Θα ήθελα να το έχω δει για εκείνη την ημέρα. Να πάρω ιδέες. Βγαίνει την Πέμπτη, θέλω να πάρω ιδέες για το Αγίου Βαλεντίνου. Προτάσεις. Για πάντα για τις ιδέες. Βαλεντίνο. Λοιπόν, και το συγκλονιστικό αυτό επίσης κόσμα της Φάκα Ντόρο. Είναι μια καρδιά επίσης με διαμάντια και 18 καράτια λευκό χρυσό, με λευκό χρυσή ωραία λυσίδα και αυτό εδώ το πολύ ωραίο άρωμα που μυρίζει σαν μπουδρίτσα. Πάρα πολύ ωραίο το άρωμα αυτό, είναι το Lolita Lempicka. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Στελάκη, ευχαριστώ. Πάω εκεί πέρα στη γωνιά του μακιγιάζ. Φάκα Ντόρο και το site facandoro.gr αλλά και το e-pavlaaromata.com που προσφέρουν τα αρώματα αυτά λατρεμένη. 90-11-51-51-51 star.gr για να δείτε όλους τους όρους του διαγωνισμού αναλυτικά. Αν είστε λίγο σπασίκλες, να τα διαβάσετε, να ξέρετε όλα. Και αχ, τι κορίτσια έχω εδώ! Από τη Θεσσαλονίκη μας ήρθε εδώ πέρα η κυρία Μπουντούρη. Καλώς ήρθατε. Η κυρία Μπουντούρη, η γνωστή make-up artist που την αγαπάει πολύ ο κόσμος και όταν τη φέρνουν εδώ πέρα γίνεται πανικός εδώ πέρα στην εκπομπή όταν εμφανίζεται η κυρία Μπουντούρη. Κάτω από αντίξωες καιρικές συνθήκες τα καταφέραμε παρόλα αυτά. Έχει χιόνια στη Θεσσαλονίκη. Είχε, πού να δει σήμερα με τον καιρό που έχει.
Ωραία. Εμείς όμως εδώ σήμερα ήρθαμε με τη Ράνια για να ανεβάσει τις θερμοκρασίες, γιατί θα μιλήσουμε για ούλτρα ούλτρα σεξι μακιγιάς για του Αγίου Βαλεντίνου, κορίτσια! Οπότε, θα δείξουμε ένα σμόκι, λίγο εύκολο, να μπορούν και οι φίλες μας να το κάνουν μόνο. Λίγο εύκολο. Δεν το κάνουμε πάρα πολύ δύσκολο. Εντάξει, να τα καταλαβαίνουμε δηλαδή, για να πάμε να τα αντιγράψουμε το Σάββατο, να βγούμε σεξι. Το Σάββατο την Πέμπτη μπορούμε να ξεκινήσουμε. Αυτό. Βγαίνει και το 50 Shades. Πώς λοιπόν θα... Θα χρειαστούμε απλά πραγματάκια, θα πούμε αρκετά tips, πάντα επαναλαμβάνω πανεύκολα. Θα ξεκινήσουμε με μαύρο μολύβι, κλασικό μαλακό, και θα δείξουμε και ένα tips με τον αναπτήρα. Φωτιά. Μπορούμε να κάψουμε πάρα πολύ λίγο τη μύτη του μολυβιού, εδώ, να εγγρανθεί. Λοιπόν, και εδώ βλέπετε πώς γίνεται υγρό το μολύβι. Οπότε θα μας γράψει πάρα πολύ καλά και πολύ πιο έντονα από ό,τι συνήθως. Και το δοκιμάζουμε στο χέρι μας, μην καούμε, ε! Ναι, λίγο περιμένουμε 10 δευτερόλεπτα. Είναι μια χαρά. Και ξεκινάμε. Έχουμε ξεκινήσει το ένα μάτι, έχουμε βάλει μολύβι μέσα και πάνω και κάτω και θα κάνουμε το ίδιο και στο άλλο. Άντε, να κάψετε καρδιές! Τώρα για το Αγίου Βαλεντίνου. Θες να μου βρεις μια Τατιάνα και εμένα να κάψω. Έλα βρε Ηλένια, έλα. Αρχίσαμε τώρα, ότι και η Ηλένια έχει πρόβλημα. Θα μουρλαθώ. Όλα μου τα ωραία μου τα κορίτσια εδώ, οι κούκλες μου, οι καλονές μου, όλες λέει δεν μπορούν να βρουν άντρα. Ρε κορίτσια, τι κάνετε, τι κάνετε στη ζωή σας. Εγώ θα κάνω μια καταγγελία αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι φταίμε εμείς τα κορίτσια, νομίζω ότι φταίνε εκείνα τα αγόρια. Αυτά δεν κάνουν κάτι καλά, εμείς τα κάνουμε όλα τέλεια, Δεν είναι σαν το Mr. Grey, αγάπη. Αυτό! Γιατί όταν έχεις διαβάσει τα βιβλία, λες πού είναι αυτός ο Grey. Πού βλέπεις εκεί πέρα τον καθένα, όπως. Λοιπόν, βάλαμε το μολυβάκι. Βάλαμε το μολύβι. Τώρα θα πάρουμε μία πολύ φυσική σκιά σε μία νούντα απόχρωση. Το μολύβι το απλώνουμε πρόχειρα, Ράνια. Πρόχειρα για να το δουλέψουμε σκιές. Δεν μας νοιάζει να κάνουμε μία ευθεία γραμμή, ίσα-ίσα να δώσουμε μία σκίαση. Το άπλωσε πρόχειρα. Είμαι και περίεργο να το δω από κοντά. Α, το απλώνουμε, ναι, δεν χρειάζεται να είναι τέλεια γραμμή. Γιατί μετά κάτι θα κάνει τα μαγικά της, κυρία Μπουντουρίδου, θα μας δείξει. Το κεντρικό εδώ βλέφαρο, βάζουμε μια φωτεινή σκιά. Ηλενιάκη, τώρα που σου κάνω το μακιγιάζ, κυρία Μπουντούρη, θα ήθελα να ξέρω αυτό το αγόρι που θες να κατακτήσεις αυτό το Σάββατο, με αυτό το ultra sexy make, πώς το φαντάζεσαι ακριβώς. Καταρχάς, Νατάζα Περίκου, γιατί να μην με κατακτήσει και γιατί να το κατακτήσω εγώ. Καλά, αυτό είναι σίγουρο, αλλά το θέμα είναι να είναι αμφίδρομη η σχέση. Δηλαδή, τι να το κάνεις, να σε θέλει αυτός και εσύ να μην τον θες. Πώς θα είναι λοιπόν ο άντρας που θα θες, αυτό θέλουμε να συζητήσουμε. Κοίταξε, δεν θέλω πολλά. Λίγο θέλω να είναι έξυπνος. Ναι. Έξυπνος, θέλω να είναι. Θέλω να έχει χιούμορ, πολύ χιούμορ. Λίγα. Ναι. Όμορφος να είναι ή κοίταξε να δεις, γενικός. Όχι, εντάξει, κουασιμόδος και σήμερα, Νατάσα μου. Τώρα τι να κάνω, να κλείσω ή να ανοίξω. Να κλείσεις. Ωραία. Όχι κουασιμόδος. Βάφεται, κυρία Μπουντούρη, που δεν θα προλάβουμε. Δεν έχω λοιπόν, να το αναλύσουμε. Καφέ σκιά. Θα πάμε στον κανένα. Και στην Κόγχη εδώ. Για να δώσει βάθος, μάλλον. Για να δώσει βάθος. Εντάξει, πολύ καλό. Που λες, Νατάσα μου, θέλω τίποτα, να είναι έξυπνος. Εντάξει, εμφανίσιμος τώρα, ας είναι και εμφανίσιμος. Εγώ λίγα δεν έχω πράγματα, δηλαδή. Έξυπνος και να έχει χιούμορ. 77 από το 50 Shades of Grey, το πρώτο βιβλίο. Αυτό θέλει. Θέλω να σου πω κάτι, θέλεις. Εντάξει, δεν τον θέλει αυτόν τον άντρα. Νομίζω το δεύτερο βιβλίο μου άρεσε περισσότερο από όλα, να σου πω την αλήθεια μου. Πάμε και στο άλλο το μάτι. Λοιπόν, βάζουμε μία σκούρα σκιά εκεί πάνω από το μάτι για να κάνουμε την φωτοσκίαση. Την κόγχη. Την κόγχη να δώσουμε λίγο βάθος σε αυτό το πολύ σεξι μάτι που θα βγάλουμε σε λίγο. Θα βάλουμε και λάμψη στο τέλος, αυτό θα είναι έτσι το ωραίο. Αχ, και η Ράνια έχει και ένα τέλειο μυστικό για τις λάμψεις που δεν πρέπει να φοράμε μόνο στα μάτια μας. Θα πρέπει να τα βάλουμε και σε κανένα δυο άλλα σημεία του σώματός μας και το αποτέλεσμα θα είναι πάρα πολύ σεξι. Αυτό
φοράμε ένα πολύ ωραίο φόρεμα. Αφήνουμε τα χέρια μας εκτεθειμένα λίγο εδώ τα κόκαλα του λαιμού και τον έχουμε πάνω κατακτήσει. Είναι σίγουρο, σίγουρο. Με την ίδια σκιά, επίσης θέλω να πω ότι το σμόκι δεν γίνεται μόνο με μαύρο χρώμα. Μπορεί να το κάνουμε με γκρι, με μπορντό, με καφέ, με ό,τι απόχρωση μας αρέσει. Η τεχνική είναι που είναι σμόκι. Τώρα κάτι μαγικό κάνεις. Πρέπει να μας τα αποκαλύψεις. Θα κάνω blending. Αυτό το πανέλο, τι βάζεις εδώ. Καφέ σκιά πάνω από το μαύρο το μολύβι για να το κάνω λίγο πιο φυσικό, να το σβήσω. Αχα. Και να εναρμονιστεί το μολύβι με τη σκιά. Καφέ σκιά πάνω από το μαύρο μολύβι. Ναι. Για να μην είναι τόσο άγριο. Ρανιά, το μακιγιάζ που το συγκεκριμένο ταιριάζει σε όλα τα χαρακτηριστικά προσώπου, σε όλα τα κορίτσια πούμε, που μας βλέπουν. Τώρα είναι πάρα πολύ μικρά τα μάτια, δεν έχουμε καθόλου καπάκια, το προσαρμόσουμε πάρα πολύ λίγο και πολύ διαφορετικά. Λίγο πιο light. Πιο φωτεινό, λίγο πιο light. Αυτό μας δείχνει και το μάτι από μόνο του. Πού περίπου πρέπει να κατευθυνθούμε. Και πάντα σταματάμε εκεί που είναι το κόκαλο του ματιού μας, έτσι. Δεν το πηγαίνουμε πάρα πολύ. Δεν πηγαίνουμε τη σκιά πάρα πολύ ψηλά, είπαμε γιατί αυτό κάνει να λίγο και έλλειψη. Μακιγιάζ, να μην τρομάζουμε τον κόσμο, τον τραβάμε μπροστά μας. Είναι πολύ λεπτή οπότε, γραμμή καμιά φορά. Γενικώς, να μην κάνουμε υπερβολές. Το σβήνουμε λίγο ξανά. Μπορούμε να το κάνουμε όσο έντονο θέλουμε, να το πατήσουμε, να το κάνουμε ακόμα πιο έντονο, μέχρι εκεί που μας ικανοποιεί. Αλλά γενικά ένας χρυσός κανόνας είναι να προσθέτουμε σταδιακά, δηλαδή να μην βάλουμε πάρα πολύ σκιά και μετά να χρειαστεί να τη σβήσουμε. Δεν έχουμε τελείως. Βάζουμε λίγο, βλέπουμε τον εαυτό μας από μία απόσταση στον καθρέφτη και αν χρειάζεται ξαναπροσθέτουμε. Ακριβώς. Και δεν έχουμε τελειώσει. Έχω κόψει μια ολόκληρη βλεφαρίδα, θα σας τη δείξω σε λίγο. Θα βάλουμε μισή στην άκρη. Για να γίνει γατήσιο το μάτι. Ναι, γιατί η βλεφαρίδα δηλαδή, πάντα μας βοηθάει. Να τον μαγνητίζεις και το βλέπεις και πολύ ψεύτικο. Ακριβώς. Φαίνεται πιο φυσικό. Να μην το καταλάβει, γιατί στα αγόρια, τώρα τα αγόρια θα μας πουν που είναι εδώ πέρα, ότι δεν τους αρέσουν και οι πολλές υπερβολές στο μακιγιάζ, έτσι δεν είναι. Όχι. Δεν τους αρέσουν, αλλά πάντα κοιτάνε τις πιο εντυπωσιακές γυναίκες. Καλά, εντάξει. Άμα έχεις ένα ωραίο ντεκολτέ. Δεν κοιτάνε τα μάτια. Εμείς τα κοιτάμε. Τα μάτια θεωρούνται και αυτά. Μπήκα μέσα στη διαφορά. Θέλουν ένα ωραίο ντεκολτέ και να τους κοιτάς με νόημα. Βασικά δεν σκέφτονται τίποτα άλλο από εκεί και πέρα. Το ντεκολτέ. Βλέπετε τη διαφορά το ένα με το άλλο. Στη βλεφαρίδα. Κάτι και λίγο μπούτι. Όλα τα φτιάχνει για να είναι, σοπεδώσω τελείως. Έτσι όπως είναι, έτσι όπως είναι η κατάσταση στις μέρες μας, πρέπει η καθεμία να βγαίνει έξω με ό,τι έχει και με αυτό να πορεύεται. Και αν τα έχει και όλα καλά, ας βγει με σωστό. Αυτό. Είναι αντίξωες οι συνθήκες, αντίξωες. Λοιπόν, νάτι και η άλλη μισή βλεφαρίδα, εκεί στην άκρη την κόλλησε η Ράνια, η Ράνια Μπουντούρη, ορίστε, νάτι. Ωραία. Άλλαξε τελείως το make-up με τη βλεφαρίδα εδώ μεταξύ, έτσι. Γι' αυτό είναι ωραίο να το πηγαίνουμε βήμα-βήμα και να μην ξεκινάμε πολύ μολύβι, πολύ σκιά και μετά στο τέλος βλεφαρίδες ολόκληρες. Σταδιακά, εγώ είμαι πάντα υπέρ αυτής της άποψης για να το βλέπουμε και να το φτιάχνουμε όπως εμείς θέλουμε. Εσύ εντωμεταξύ έχεις έτσι μία εξειδίκευση στο σεξινες και σε αυτό το μακιγιάζ που απογειώνει τη θηλυκότητά μας. Οπότε, μήπως κάνουμε μία ουρά το Σάββατο, έρθουμε στη Θεσσαλονίκη και κάνουμε μία ουρά να μας κάνει το μακιγιάζ. Αυτό κρατάει και μέχρι το Σάββατο, όχι μάλλον, ναι. Σήμερα τι μέρα είναι? Τρίτη. Τίποτα, μην μας ακούσεις κανένας δερματολόγος. Λοιπόν. Απόψε, κάνε τα τηλέφωνά σου απόψε, ό,τι είναι στη βράση. Λίγη λάμψη, στο κινητό βλέπω. Λίγη λάμψη. Ο γόμος πριν μας πέσει. Περίμενε λίγο, κάμερα. Κορίτσια είμαστε, όπως και να έχει. Κοιτάξτε εδώ λάμψη, θα βάλει λίγη λάμψη στο μάτι της. Αυτό είναι ένα τζελ. Την κολλάμε. Όχι μυστικά από εμάς, κυρία Μπουντούρη. Αλλά τα πούμε όλα. Τι είναι αυτό το τζέλ εδώ που έχετε βάλει στο χεράκι? Είναι κόλλα που οποιαδήποτε σκόνη την κολλάει ώστε να μην πέφτει όταν ανοιγοκλίνουμε το μάτι κάτω και και το βάζουμε με το δάχτυλό μας πάρα πολύ εύκολα. Ένα τσακ έτσι, έτσι και τελειώσαμε. Μάλιστα. Μυστικό από την κυρία Μπουντούρη που το έχω κλέψει και το εφαρμόζω. Στο κέντρο του ματιού, Ράνια, έτσι, για να πέφτουν οι αντανακλάσεις από τα φώτα εκεί στη ρομαντική ατμόσφαιρα του εστιατορίου με τα κεριά και αυτά. Τι ωραίο που είναι το μάτι! Πω! Να, εδώ τα αγόρια ξεσηκώθηκαν με την Ελένια. Κάθεσαι και έτσι κιόλας. Τι κάνεις έτσι. Έτσι. Πάρα πολύ ωραίο. Έτσι ακριβώς. Και περιμένω και το εξομολόγηση.
Και λίγο αυτό το κόλπο με τώρα, τα κόκαλα. Τώρα μισό λεπτό να βάλουμε και ένα νουτ. Είναι τόσο ωραία, Τατιάνα. Αυτό, κορίτσια, πρέπει να το κάνετε όλες. Μία σίμερινγκ σκιά ή ένα body lotion με κρέμα και λάμψη. Αναμειγνύεται κιόλας. Αναμειγνύεται μία σίμερινγκ σκιά με body lotion και βάζετε εδώ στα κόκαλα του λαιμού. Θα το δείξει τώρα η Ράνια. Θα βάλουμε πριν φτάσουμε εκεί να βάλουμε ένα lip gloss στα χείλη. Προχώρησα κατευθείαν εγώ λίγο πιο κάτω. Εντελώς φυσικό νουτ. Έχουμε τονίσει τα μάτια μας. Μάσκαρα. Έχουμε βάλει τις βαρύτες, φορούσαμε πριν, εννοείται. Μάσκαρα πάντα άφθονη. Δεν μας ενοχλεί καθόλου. Κοίτα τι ωραία χυλάκια έχει το ηλενιάκι μας. Πάρα πολύ όμορφο κορίτσι. Γενικώς έχει το ωραία κορίτσι εδώ το πράγμα. Είναι ζωγραφιστό. Τα χυλάκια του, τα ματάκια του, την τούλα του, τα μα... Κοίταξε τι όμορφο κοριτσάκι έχουμε. Κοίταξε τι ωραίο κοριτσάκι, μωρέ. Μωρέ, σα ψεύτηκαν αυτά τα χυλάκια, μωρέ. Μωρέ το παιδί. Θα κοκκινήσω. Ευχαριστώ. Θα βάλουμε λάμψη και στα ζυγωματικά αλλά και σε κάποια σημεία του σώματός μας. Κυκλοφορούν διάφορα προϊόντα, υγρά. Καλά, αυτό είναι που κρύβεις εκεί που δεν κάνει να το δείξουμε τη διαφήμιση. Το βλέπω στη γωνίτσα. Λοιπόν. Είναι το απόλυτο προϊόν αυτό. Εδώ στα κόκαλά μας. Είναι αυτό το σεξι, το μεταλλικό που κάνει το δέρμα πάρα πολύ θελκτικό. Αυτό με το μαύρισμα εδώ μεταξύ. Αυτά τα είναι αγαπημένα της J-Lo αυτό εδώ πέρα που δεν κάνει. Από την J-Lo εμπνεύστηκε ο σχεδιαστής και το έκανε. Ήταν η πρώτη που το φόρεσε και το φοράει. Θεϊκό προϊόν πραγματικά. Και μπορούμε και λίγο στα ζυγωματικά. Εμείς μπορούμε να κλέψουμε κανένα δυο τέτοια, φεύγοντας. Βεβαίως. Μπορούμε να πάρουμε κάτι, να έχουμε, να πορευόμαστε. Κυρία Περέκου, είστε από τις πρώτες που τα έχετε στα χέρια σας και τα έχετε δει. Λοιπόν, θέλω να σας πω άλλη μια φορά το διαγωνισμό. Έχεις δει τι ωραία κοσμήματα δίνουμε και τι αρώματα. Καφώ, παιδιά, έχω τρελαθεί. Ναι, όμως γιατί δεν μπορούμε να δείξουμε όλο το συμμετοχή σε αυτό το διαγωνισμό. Γιατί είσαι συνεργάτης και θα λένε ότι το έχουμε στήσει, υπαγορεύεται. Λοιπόν, πάμε να δούμε το διαγωνισμό. Είτε έχουμε 10.000 ευρώ μετρητά, τα οποία αυτή την Παρασκευή δίνουμε. Δηλαδή, είμαστε αυτή τη στιγμή η μοναδική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης, που άμα πάρετε τηλέφωνο αυτή τη βδομάδα, δηλαδή σήμερα, σε τρεις μέρες θα έχετε τα λεφτά την Παρασκευή. Και επίσης έχουμε τρία συγκλονιστικά δώρα, φακαντόρο κοσμήματα για τρεις νικήτριες και τρία αρώματα επώνυμα. 90-11-51-51-51. Κοίτα αυτό με τον αμέριστον, πολύ ωραίο. Και οι καρδούλες, πάρα πολύ ωραία. 90-11-51-51-51, φακαντόρο και iaromata.com. Καλή επιτυχία μετά τις διαφημίσεις ανάδειξη νικητών. Ωραίο, Ηλενιάκη μου! Άντε, βγες! Ελάτε εδώ, ελάτε να κάνουμε grand finale, να πούμε τους νικητές. Ελάτε, 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 γιατί σας βλέπω μέσα τρελή χαρά. Ωραίο, ωραίο! Για ελάτε, γιατί έχουμε νικητές, γίνεται χαμός εδώ. Τρεις υπερτυχερές, ζηλευτές, πραγματικά ζηλευτές, που κέρδισαν τα φακαντόρο. Πάμε να τις δούμε τα ονόματα, πάμε να... Βαγγελή κάπου, και όχι ο Βαγγέλης ο κάπως, η Βαγγελή. Η Βαγγελή, έτσι. Είναι γυναίκα ή άντρας. Είναι η Βαγγελή κάπου. Ευγενία Καραολάνη, Νικόλος Κουμεντάκης, λοιπόν. Ορίστε. Να τα χαρείτε, να τα απολαύσετε. Καλή επιτυχία στο 10.000 και να έχετε ένα όμορφο απόγευμα που θα συνεχιστεί με... Φου!